Καλησπέρα, 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 καλησπέρα. Τρόικα, κυρίες και κύριοι, εδώ, στο Λίμπερο. Ανεβασμένος μπήκε αυτός, γιατί? 107.4. Πήρε Ματέο Γκαρσία. Έκλεισε. Στο δρόμο είναι. Όταν έρθει όμως. Να δω τι θα πείτε. Ενώ εσύ δεν μπορείς να πάρεις το 17χρονο από τις Σέρες. Να δω τι θα πείτε. Δεν το θέλει για να τον πάρει. Κώστα. Τι Κώστα. Παλεύουν να τον πάρουν με τον Ολυμπιακό και ως συνήθως. Οι παίχτες από τη Βόρεια Ελλάδα πάνε στον Ολυμπιακό. Άμα πήρε περισσότερα, γιατί να μην πάει. Τι, αυτό ακριβώς. Έχει πιο πολλά λεφτά ο πρόεδρος. Άρα τον ήθελε περισσότερο. Πάω δεν τον ήθελε έτσι. Πολύ. Ναι. Και σαν τον Τσιμίκα. Εσύ δεν μας λες ότι πουλάς τον παίκτη πάλι στο Ντουμπάι. Κάνεις λάθος. Εγώ είπα όχι, Κώστα. Είναι λίγα τα λεφτά γιατί είμαι άπλας. Θα τον πουλήσεις. Έχω τόσα πολλά λεφτά. Ήταν 1,5 εκατομμύριο πρόταση και είπανε μέχρι 2. Από 2. Ναι, με 2. 2 θα το δώσουμε. Άρα έφυγε ο παίκτης. Καλά, εννοείται ότι πρέπει να. Αποδυνάμωση της ομάδας. Αποδυνάμωση. Το κανόνι, Κώστα. Αποδυνάμωση. Ακούστηκε μέχρι την Κίνα και που μιλάω καρυφή. Έφυγε ο Βέλεθ, έφυγε ο Φεφτατζίδης. Αποδυνάμωση η ομάδα. Μεταγραφές δεν μπορούμε να κάνουμε. Μεταγραφές δεν μπορούμε να κάνουμε. Και εσείς μπορείτε να κάνετε. Και εσείς μπορείτε. Άσε μας εμάς, ρε φίλε. Ούτε αυτοί μπορούν. Άσε μας εμάς. Δεν κατάλαβα. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μεταγραφές, θα κάνει ο Άρης. Τι λέτε, ρε παιδιά. Σωστό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό σωστό. Δεν κατάλαβα. Δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και θα κάνει ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ γιατί να κάνει. Και να θέλει ο Άρης δεν μπορεί, Χρυσάνθε. Θα κάνει. Γιατί έχει μεταγραφική περίοδο τώρα και δεν το ξέρω. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι η μεταγραφική περίοδο, η καινούρια, Στέργιο μου. Πρωτάθλημα αρχίζει. Το άλλο Σάββατο, Κλεάνθης Βικελίδης Στέντιουμ. Καλά, σταμάτα να κάνεις το DJ, δεν το έχεις. Το DJ. Άσου, DJ Μοράλες. Κουράζεται και ο κόσμος. Μοράλες. Λοιπόν. Ωραίο αυτό που παίζει ο Κώστας. Ωραίο. Ωραία. Προχθές έβαλε και ο Μοσχοβίτς ένα ωραίο. Βαμπιούρεν, πώς τον λέγανε αυτόνα. Βαμπρόκελεν. Αυτόνα. Άρμαντ Βαμπιούρεν. Το θυμάσαι το Βαμπρόκελεν. Εγώ βέβαια. Τερματοφυλακάρα Στέργιο. Εννοείται. Εθνική Ολλανδίας. Σε ποιο τελικό έχει παίξει. 88. Μπράβο Στέργιο. Ποιος έβαλε τον γκολ. Εγώ. Ο Βαν Μπάστεν, Κώστα. Καλά τώρα. Ποιος ήταν τερματοφύλακας της ΣΥΣΥΠ. Ο Ντασάεφ. Άσε μας τώρα. Σε ποιο γήπεδο έγινε. Τερματοφυλακάρα. Σε ποιο γήπεδο έγινε ο τελικός. Στη Γερμανία. Σε όλοι. Στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου. Δικαίωση για Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν της εκπομπής. Ναι. Εσύ. Τρένο πήγαινε η Λεβερκούζεν μέχρι να την πιάσει στο στόμα σου. Μόλις την έπιασε το όνομα και 3. Ό,τι έπιασε η Ντόρτμουντ, λέει παιδιά, 3,90 ευκαιρία. 0-1. Η Ντόρτμουντ είναι ντέρμπι. Έχασε ευκαιρία. Αυτό είπα εγώ. Μπάγκερ, παιδιά, είναι 90 δώρο. Όμω φίλοι, η Λεβερκούζεν έριχνε 3-4-3-4 και μόλις την έπιασε στο στόμα του 1-3. Ήταν αναμενόμενο ότι θα σπάσει, παιδιά, η Λεβερκούζεν. Γιατί ήταν αναμενόμενο. Γιατί Κώστα ήταν αναμενόμενο. Γιατί όσου ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τι λέξει, έρχεται ο Αλέξη. Ο Κώστα που τα λέει μετά τα μάτια. Αναμενόμενο ήταν. Όχι, του το είπα ότι θα σπάσει. Ποιο. Το Leverkusen με την Gladbach έπαιζε. Όχι. Με ποιον. με την Wolfsburg. Με την Wolfsburg. Ομαδάρα. Βιερίνια. Πρωταθλήτρια Γερμανίας πριν 4 χρόνια. Ο τεχνικός διευθυντής. Α, ναι, ο Ανδρέας Μπρέμε, πώς το λένε. Έκλεισε Στέργιο αυτός. Στον δρόμο είναι και εδώ στο πτυχίο του Ματέο. Ούτε τεχνικό διευθυντή δεν έχει. Ούτε τεχνικό διευθυντή. Έχει τεχνικό διευθυντή. Και εσύ που έχει και είναι άνεργο. Ποιο είναι άνεργο. Δεν έχει να κάνει τίποτα. Πώ δεν έχει. Πώ δεν έχει. Ανανεώνει το Ματίγια. Ανανέωσε τον προπονητή σε λίγο, ανακοινώνεται. Το Γκάμα, το Γκάμα. Μπρουνο Γκάμα. Μπρουνο Γκάμα. Καμία τύχη. Παίρνει το Ματέο. Εδώ είμαστε. Έκανε πρόταση, παιδιά. Κατατέθηκε πρόταση στον Ερυθρό Αστέρα. Σε 120 δόσει θα τα δώσουμε. Άμα τον φέρει όμως, έτσι κοροϊδεύατε και με τον Ιντέγε. Και όλοι, αν τον Ιντέγε θα φέρετε. Κοίταξε, και αν τον πάρει απευθείας μπορεί να σου κάνει δώρο ο θείος. Και δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Άρης που δεν έχει λεφτά δεν πρέπει να πουλήσει. Και ο Πάο κάθε μέρα ακούμε μόνο για πωλήσεις. Κατάλαβα, κύριε Σούκη. Ο Άρης δεν πουλάει όμως βασικό. Ο Πάοκ δεν πουλάει βασικό στέλεχος. Τι είναι δηλαδή ο Ο Φέτφα είναι ο βασικό, ο καλύτερος ο παίκτης. Ξεκαρδίστηκα χθες με Γιωργάκη Σαββίδη που είπε ότι για το Λιμιό θέλει 20 εκατομμύρια. Αυτό ναι. Όχι ρε φίλε, συγγνώμη, ο Λιμιός είναι ή ο Νέιμαρ. Δεν είπε θέλει 20 εκατομμύρια. Είπε ότι η ρήτρα είναι 20 εκατομμύρια. Είναι, είπε όποιος θέλει τον πέφτει, η ρήτρα είναι 20 εκατομμύρια. Από εκεί ξεκινάμε. Μπορεί να πέσουμε στα 15, στα 10. Αλλά το 1 της Τραμπζονσπορ. Για το Λιμιό 10 εκατομμύρια δεν δίνει 7. Ούτε ο Σαουδάραβας. Θετός πατέρας του. 6. Ούτε 3. Ούτε 3. Δηλαδή θες εσύ να μας πεις. Εντάξει, είναι πολλά. Είναι πολλά. Ο Λιμιός είναι 20 και ο Φετφατζίδης είναι 2. Είναι πολλά. Τι πολλά, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
Ζούμε όμως σε μια ελεύθερη αγορά, σε μια κοινωνία καπιταλισμού όπου ο καθένας βάζει το τίμημα που θέλει. Δηλαδή πήρε πέρσι ο ΠΑΟΚ 800 χιλιάρικα το Λιμνιό σε δύο δόσεις και θέλει να τον πουλήσει 20 εκατομμύρια. Πολύ ωραία, βέβαια. Αυτό είναι ωραία. Business. Ναι. Και γιατί δεν πουλάει το Φασίδι. Αυτό είναι business. Γιατί δεν πουλάει το Φασίδι με 10. Τον έχει δανεικό. 400 χιλιάρικα. Για να ψηθεί. Δηλαδή 800 για το Λιμνιό 20 εκατομμύρια, ο Φασίδης κάνει 10 με τα 400 χιλιάρικα που δίζω στην Ξάφη. Εντάξει, τα διαψεύσαμε. Μήνυση κάναμε στους δημοσιογράφους κακούς που αλλάξανε τα λόγια και του Μίσιτς και του τέτοιου και του Σταρτζέων. Κοροϊδεύατε στο Λάρσον όταν έλεγα ότι δεν τα είπε. Α! Ναι. Λοιπόν. Τα είπε τελικά. Εγώ ξέρω ότι ναι. Το timing για μένα δεν είναι σύμπτωση. Έτσι λέω εγώ. Να βγουν και οι δύο παίκτες με διαφορά λίγων ωρών. Και να διορθωθούν. Ναι, αφού τα είπανε. Το timing δεν είναι, αλλά τι ωραία διορθώθηκαν στα site εδώ στην Ελλάδα, ενώ στο Λάρσον δεν διορθώθηκαν ποτέ, μείνανε εκεί πέρα πάνω. Παρεπτόντως να πω στους φίλους μου στο Sport FM, ρε παιδιά, τα έχετε γράψει, βάλατε μία για τον Ολυμπιακό, αυτά που λέει και τα λοιπά, και μέσα λέει και για το πρόεδρος κοινός και τα λοιπά, και ξεχάσατε να βγάλετε την παράγραφο που διορθώσατε, και έχω print screen και τις δύο. Και αυτή που λέει για τον πρόεδρο ότι είναι ο ίδιος, και αυτή που είναι χωρίς, που έχει φύγει. Δηλαδή τέτοιο λάθος. Δεν το κάνει ούτε ο κανένας Κώστα. Να μην πω κανένα φίλο μου. Ναι, κατάλαβες ναι. Τι κάνανε. Είχαν την παράγραφο που έλεγε ότι ο πρόεδρος είναι ο ίδιος και τα λοιπά. Και μετά κάποιος προφανώς τους είπε παιδιά διορθώστε ναι. Το αυτό. Και το διορθώνουνε. Υπάρχει ένα λάθος. Αλλά αφήσαν και την παράγραφο και έχει δύο παράγραφα. Έχει τα ίδια πράγματα. Δηλαδή έχει δύο. Είναι πώς βάζεις print screen, δείτε πώς ήταν και πώς έγινε μετά. Ναι. Είναι έτσι. Βαλμένο. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι. Τι να κάνουμε. Ωραία είναι αυτά για να καταλαβαίνει ο κόσμος την επικοινωνία. Ο αρχισυντάκτης είχε δουλειά. Τι? Ο αρχισυντάκτης είχε δουλειά. Πήρε και έβριζε. Καλά, ρε, εσείς, γιατί το βάλατε. Ναι, αλλά όταν έπεσε στον αέρα έπρεπε να το δει. Ναι. Δεν το είδε όμως. Δεν το είδε. Το έχουμε όμως. Να το δείξω εγώ. Να κοπεί ο ορφανός και να μπει μεγάλο. Στέριο. Αυτά γίνονται βέβαια στα μέσα ενημέρωση. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται. Και στις μεταφράσεις ειδικά. Αλλά εντάξει, βοηθάει κάποιο μερικές φορές αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Γιατί το θέλει ο κόσμος πριντσκριναρισμένο για να το αντιληφθεί και να το καταλάβει και να το διαπιστώσει. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα. Μαζί μας. Ότο Καλογεράς. Ότο Καλογεράς. Ασφαλείς μετακινήσεις, ταξίδια, σέρβις ανοπίου, βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Πολύ σημαντικό. Ιδίως όταν είναι καλύτερο από το δικό σου. Και λες, φίλε, εντάξει, δεν πειράζει και αύριο αν δεν το έχεις έτοιμο. Μπορώ να το πάρω μεθαύριο. Τα γυαλιά θα κερδίσει η φίλη μου η Μαρία, να ξέρετε. Ήρθε! Ναι. Μπράβο. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, σε περίοδο 19 Παλαιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μετανιών στη Θέρμη, Ότο Καλογεράς, εννοείται και στο διαδίκτυο otokalogeras.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός από Opticon Express. Κερδίζετε γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ. Μόνο με 15 ευρώ θα δώσετε και ένα χρόνο εγγύηση. Εμείς βέβαια δίνουμε σε έναν από εσάς το γυαλάκι Κουτραντάν. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με ένα μηνυματάκι FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή του μηνύματος στο 54222. Όλοι σας κερδίζετε δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Να πάτε και να πάρετε το γυαλάκι. Τρία καταστήματα, Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια και Πολυτεχνείο 23 στη Νέα Ευκαρπία. Κάτι είχε πάλι στα δικαστήρια τώρα σήμερα το πρωί. Είχε κάτι μηχανές, κάτι περιπολικά, κάτι ασθενοφόρα. Καμιά προσαγωγή. Με ασθενοφόρα. Ασθενοφόρο μπορεί να γίνει τίποτα μέσα σε κανένα δικαστήριο. Το οποίο ασθενοφόρο, εντάξει. Να λιποθύμησε κανείς και τα λοιπά. Αντιλαμβάνομαι το ρόλο και ότι πρέπει να κάνουμε στην άκρη και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, μπορείτε να μην σταθμεύετε το ασθενοφόρο μπροστά στο δρόμο που κλείνετε το δρόμο. Δεν γίνεται. Φίλε, είναι έκτακτη ανάγκη. Το ασθενοφόρο έχει πρόσβαση παντού. Ήταν δύο μέσα και πίνανε καφέ. Δεν έχει σημασία. Α. Είναι έκτακτη ανάγκη. Κλείνει το δρόμο ο κύριος Γιώργος που θέλει και Γιώργος, ναι. Να τον κλείσει το ασθενοφόρο. Από το σέντερ και σταματάει εκεί και στη κλίνη της Μισκή. Και στη λέει κιόλας. Μήπως πήγε να πάρει γυαλιά από το Μήπως πήγε να πάρει γυαλιά από το Όπτικον. Γιατί εκεί μπροστά ήταν σταθμένο. Αν πήγε για γυαλιά είναι δικαιολογημένο. Εντάξει, ωραία. Για να βλέπει καλά να οδηγάει σωστά. Ναι. Λοιπόν. Ορίστε. Κάτι μου λέει για συλλήψεις στην Καλαμαριά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εντάξει. Κάτι θα έγινε. Έγινε. Κάτι έγινε θα έγινε. Συλλήψεις. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε επικαιρότητα, αρκετά θεματάκια να σχολιάσουμε.
Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ανακοινωθεί και επίσημα η παραμονή του Ένινγκ στην ομάδα του Άρη. Ανανέωση συμβολαίου δηλαδή για ένα συν ένα χρόνια, για τα επόμενα δύο με οψιόν. Στόχων και τα λοιπά είναι η οψιόν που υπάρχει για τον προπονητή του Άρη, που συνεχίζει λοιπόν και για την επόμενη σεζόν. Έχουμε την πρόταση του Άρη στον Ερυθρό Αστέρα, 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Γελάει ο Στέριος. Τι γελάζε? Στέριο απαγορεύεται. Στέριο. Πάλι 4 θα φάτε. Απαγορεύεται. Και 5. Μόνο εσύ έχεις δικαίωμα να κάνεις προτάσεις για να πάρεις. Δεν μπορώ να δώσω δηλαδή 300 χιλιάρικα, 4 δώσω τον 300 χιλιάρικα και να πάρω τον παίκτη. Βάλε το... Γιατί πέρσι πήρα το Rose. Την παιχτάρα αυτή, ναι, και θα την πουλήσω. 200 χιλιάρικα. Δεν είναι σαν και σένα. Και θα την πουλήσω. Γελάζε εσύ που πήγες και έδωσε 5 εκατομμύρια για τον Ζαμπά. Και πήρε τον Αουγκούστο και δίνει 1,5 εκατομμύριο στο Χατσερίδη, 1,5 εκατομμύριο στο Μαωρίσιο και γελάς εσύ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες κάνουν τον προγραμματισμό τους, δίνουν. Σε δόση θα τα δώσω. Δεν έχω 1,2 να τα δώσω μπραφ. Έκανα μία πρόταση, 1,2 να δώσω σε 3-4 δόσεις τα χρήματα. Γιατί γελάς? Γιατί είναι κακό δηλαδή? Γιατί οι δικές μου πληροφορίες, Κρίσαν, ναι, που μπορεί κάλλιστα να είναι και λαθασμένες. Oh. Ναι. Εντάξει, είναι ότι στον Άρη τώρα που μιλάμε. Ναι. Μετά τη λέλαπα του κορονοϊού και χωρίς, ναι, τα αθλήματα κτλ. Δεν υπάρχει μαντήλι για να κλάψουμε. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης. Έτσι μαθαίνω. Παρ' όλα αυτά, παρά την παραφιλολογία και τα ψέματα τα οποία διαδίδονταν, ο Άρης πήγε και έδωσε 850.000 ευρώ και πλήρωσε το δημόσιο. Μηδέν το δημόσιο. Και λέγατε θα πάρει άδεια ο Άρης. Ότι είναι απλήρωτοι παίκτες, λέγατε. Για ρωτά τους παίκτες αν είναι απλήρωτοι. Για ρωτά τους. Ναι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν έχει πληρωθεί. Νομίζω όμως δεν έχουν πληρωθεί σε καμία ομάδα το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε καμία. Γιατί ακριβώς θέλει να δουν οι ομάδες τι θα γίνει με τον κορονοϊό. Για ρωτάμε αν μέχρι 28 Δευτέρα είναι πληρωμένοι. Ή αν δεν είναι όλοι πληρωμένοι, αν το 80-90% είναι πληρωμένοι. Μέχρι 31 Δεκάτου πάντως είναι όλοι πληρωμένοι, γιατί μπήκαν στην αδειοδότηση όλα τα χαρτιά με υπογραφούλες. Ολονών. Σωστό. Και στο δημόσιο 850.000. 850.000 ευρώ μπραφ. Τα έδωσε. Μηδέν. Έτσι. Επιβεβαιώθηκε αυτό. Έτσι. Άρα. Εσείς λέτε συνέχεια αυτά τα πράγματα, αλλά σας διαψεύδει. Ναι, το ξέρουμε ότι ο Καρυπίτης είναι της τελευταίας στιγμής. Χρωστάει ένα χιλιάρικο, μπορεί να δώσει ένα εκατομμύριο και να χρωστάει ένα χιλιάρικο σε κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να πάει να αγοράσει τον Ματέο Γκαρσία με 1,2 και την ίδια στιγμή να έχει απλήρωτο τον υπάλληλο των 1.000 ευρώ. Ναι. Ναι, έτσι λειτουργεί. Είναι μια πραγματικότητα αυτό και τον εκθέτει αυτό πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά δεν ισχύουν όλα όσα λέτε ότι είναι απλήρωτη και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, στην πράξη. Δημόσιο είναι και εκεί μπορείς να το τσεκάρεις. Μπαίνεις και βλέπεις. Χρωστάει η ΠΑΕ ο Άρης με 5 γράμματα όπως το γράφετε. Oh. Τα παίζω για να καλύψετε όλα όσα γίνονται για εσάς. Το πάτε το παιχνίδι στον Άρη. Να μας πείτε γιατί δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Ούτε μία μεταγραφή δεν έχει κάνει ο πολύ δισεκατομμυριούχος. Μόνο πωλήσεις διαβάζουμε. Να μας πείτε γιατί δεν έχετε δώσει τα λεφτά για το Μίσιτς. Και το πάτε από μήνα σε μήνα. Να μας πείτε γιατί φεύγουν ο Μαωρίσιο και όλοι οι παίκτες σας. Δεν το θέλουν το Μαωρίσιο. Και λέτε κατά προβλήματα του Άρη. Ναι, ο Άρης είναι προβληματικός. Ναι, έχει άφραγκο πρόεδρο. Δεν έχουμε λεφτά εμείς. Είμαστε μπατήριδες. Στέριο. Πείτε μας εσείς γιατί έχετε φάει 7 κεφαλιές από το Στοκάς. Τι κεφαλιές? Στοκάς, συγγνώμη. Έχετε φάει 7 κεφαλιές που δεν έχουν μπει στην ουσία του θέματος. Δεν μπήκαν. Ασχολείστε με μια προβληματική ομάδα όπως είναι ο Άρης. Ναι, έχει προβλήματα. Αλλά δεν μας λέτε για τις κεφαλιές που τρώνε τον Ολυμπιακό τη μία μετά τον άλλη. Πάλι κι άλλο παίχτη έχασες. Έφυγε. Χιόνα. Η παιχτάρα αυτή που λέγατε, τον παρακολουθεί ο Πάο. Δεν τον θέλουν, ρε φίλε. Μιξεράκι, φραπέ, ξενενίδα. Είναι σαν εγώ με το Βέλεθ. Ο Βέλεθ τον παρακαλούσε ένα χρόνο να μείνει. Δεν το θέλουν. Και μόλις έφυγε, είπα. Δεν τον ήθελα. Καταρχήν έχουν καλύτερο. Θα βρω καλύτερο. Έχουν καλύτερο στη θέση του, Στέριο. Πες τα. Όχι, απολαμβάνω το παραλήρημα του συναδέλφου. Γιατί παραλήρημα? Παραλήρημα αλήθεια. Έχουν καλύτερο στη θέση του. Κώστα, δεν είναι παραλήρημα αλήθεια. Είπα κάτι ψέματα. Από όλα αυτά που είπα είναι ένα ψέμα. Λίγο υπερβολικό σου, εντάξει. Άλλο υπερβολή, άλλο ψέμα. Εντάξει. Έχει διαφορά. Η υπερβολή είναι μανδύα. Όταν θα σκάσει το κανόνι. Ναι. Να το. Μπορεί να σκάσει το κανόνι. Να σκάσει περιορισμένο δυνατότητα. Συγκεκριμένο δυνατότητα είναι ο Καρυπίδης. Εγώ μιλάω για το σήμερα, Στέριο. Σήμερα που μιλάμε, ο Άρης χρωστάει στην εφορία 0. Που έχετε πάρει την πατανόφρωση και την έχετε κάνει γεωγραφία. Όταν θα σκάσει το κανόνι. Καλό αυτό. Έχετε πάρει την πατανόφρωση και την έχετε κάνει γεωγραφία. Πατανόβουρτσα και την έχετε κάνει αγιογραφία. Τον πρόεδρο. Όταν θα σκάσει το κανόνι, Κρίζανθε. Σημειώνω ότι η αγιογραφία ο μόνος που είχε το θράσος να ζούμε, κάνει. Ρε, παιδιά. Και θράσος. Να βάλει. Θράσος είναι. Να βάλει, τη φάτσα του σε εικόνα στην εκκλησία, θράσος είναι. Στείλτε για μένα. Στείλτε μήνυμα στην εκπομπή, ρε παιδιά. Ιεροσυλία είναι, ρε φίλε.
Να βάζει τη φάτσα σου σε εικόνα τη Παναγία και του Χριστού. Δεν το βάλω αυτό, το βάλω ο γεωγράφο. Συγχαρητήρια, και αυτόν υπάρχει. Όχι, έχει ξαναγίνει, Χρήσανθε. Βάζουν αυτού που κάνουν τι εκκλησίε, του βάζουν. Μέσα στην εκκλησία. Το έχω δει, το έχω δει. Εμένα με τη... Του βάζουν άκρη-άκρη και λένε. Εμένα δεν μου φαίνεται καλό αυτό. Του βάζουν, του βάζουν. Δεν είναι σωστό. Νομίζω τον βάλαν και φωτοστέφανο όμω. Στην εικόνα. Εστεριό. Πρέπει να έχει δεν και. Δεν θυμάμαι Κώστα την γεωγραφία. Αλλά του βάζουν, έχω δει κι άλλου. Είπε αγιογραφία, γι' αυτό πιάστηκα. Δωρεά ακούσει Κωνσταντίνου. Και όπως άκουσε, εγώ είπα για τον Καρυπίδη. Αλλά του βάζουν ντυμένου παπάδε. Μπορεί να δίνει ένα εκατομμύριο και να χρωστά ένα χιλιάρικο στο γιατρό τη ομάδο. Τα ξέρω αυτά. Ετοίμασε πάντως από τώρα τα κείμενα. Χρήσατε. Αν μία στο εκατομμύριο ερχόμαστε. Παραμείνει τον μπαν, γιατί ο Παραγουανό είναι ο Παραγουανό, εντάξει. Και θα παραμείνει. Αφού μα κάνει ροσφέτη η κυβέρνηση. Αν παραμείνει λοιπόν το μπαν, χρήσατε. Να ετοιμάσει τα κείμενα. Τι να κάνει. Και ο πρόεδρο ήθελε να φέρει Ματέο Γκαρσία και ο Ροναλντίνιο. Πρόβλημα του. Σταματάνε, πρόβλημα του είναι έτοιμος ήταν ο Ματέο να τα λύσει. Είναι υπεύθυνος, ναι. υπόλογος καλά, απέναντι στο λαό του Άρη να λύσει τα προβλήματα. Εδώ θα μας χρυσάνε. Ωραία, εντάξει, ωραία. Τα είπαμε για τον Καρυπίδη. Δεν ξέρει, δεν κάνει. Μπορεί να μας βγει για τον Πάο γιατί τρώτε όλες τις κεφαλιές. Έχει κερδίσει παντού Ολυμπιακό στα δικαστήρια. Παντού! Δεν μπαίνει στην ουσία, μπήκε αυτό. Δεν μπήκε στην ουσία, τι να κάνουμε. Κουμπάρο στο Αυγενάκι. Δεν δίκασε. Κουμπάρο στο Αυγενάκι. Ναι, ο κουμπάρο στο Αυγενάκι. Εμά ήταν κουμπάρο. Δηλαδή έχει το θράσος να σου πω κάτι. Ναι, ρε Στέργιο, ναι, ρε Στέργιο. Για τον Παραγωγανό. Ναι. Που δεν το ξέρει καν και δεν μπορώ εγώ για τον κουμπάρο το Αυγενάκι. Εγώ βάζω στοιχεία. Τι λες, ποια στοιχεία έχεις βάλει. Πες την Πάρμα. Ρε κουμπάρε. Την Πάρμα και την Τζέσικα Σόφια. Ναι. Ίδιες υποθέσεις ακριβώς. Στη Μάνη θα πάω. Φυσικά. Και επίσης να σου πω κάτι. Γιατί, δεν μπορεί, γιατί είπα εγώ ότι δεν μπορείς να λες για τον κουμπάρο του Αυγενάκι. Φυσικά μπορείς και να λες. Γιατί το λες με ειρωνικό τρόπο, Χρήσανδε. Ότι όλα καλά. Εντάξει, τι κάνει να είναι κουμπάρο του. Δεν τρέχει και τίποτα. Και σε πρώτο βαθμό ο δικαστής τι είχε, αυτό καμία κουμπαριά. Σε πρώτο βαθμό. Η δικαστής της Super League. Παιδιά, δεν πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Δεν μπήκε στην ουσία. Το γράφουν για αποφάσεις. Άνοιξε τις αποφάσεις. Αφού δεν ήταν δεσμευτική. Πάμε στην επικαιρότητα. Ο Μητσοτάκης ψέματα και ο Κυραπετρίτης. Ο Μητσοτάκης δεν λέει ποτέ ψέματα. Πρώτον. Όχι, είπε ότι δεν είναι δεσμευτική. Έτσι δεν είπε. Θεωρεί. Είναι άσχετο. Εκτίμηση. Έκανε εκτίμηση. Όχι, φίλε, καθόλου άσχετο. Ο κορυφαίος πρωθυπουργός είναι τα τελευταία χρόνια. Αφού θεωρεί. Έκανε εκτίμηση. Εντάξει. Έκανε εκτίμηση. Αυτός που σε έσωσε είναι! Όντως. Στέργιο. Με νομοθετική ρύθμιση. Που αν περνούσε δεν θα το δεχόσασταν και θα πέφτατε. Και να πέσουμε και τα λοιπά. Στέργιο. Που βγάλατε ανακοίνωση του Εραστέχνη ότι αποσύρονται όλα τα αριστεχνικά τμήματα. Αν δεν αποσύρθει αυτή η τροπολογία. Και μετά. Πού είναι, αποσύρθηκε. Υπάε. Αποσύρθηκε. Ποτέ. Κανένα. Θα παίξετε τώρα στο Final Four του Βόλεϊ, του Λόβεϊ, που φύγαν οι Βραζιλιάνοι και αχ καλέ. Πάρτα. Ένα μήνα βέβαια. Ναι. Πάρτα τώρα κι εσύ. Πάρτα. Να. Λοιπόν, ναι. Μηνύματα για γυαλιά να θυμίσουμε στους φίλους. Ναι. FM κενό, ονοματεπώνυμο γυαλιά, αποστολή στο 54222. Ναι. Με χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Επίσης απόψη σας για την επικαιρότητα που όλο και γίνεται πιο πλούσια γιατί πλησιάζουμε και στους αγώνες. Στην επανέναρξη της Super League. Κρίσιμη σύσκεψη σήμερα στο μπάσκετ, 1 η ώρα. Τι λες, χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, αποσύρεται το Ρέθυμνο. Στο καλό. Έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια με την Ελλάδα. Έτσι κι χάναμε πάντα εκεί. Εμείς κερδίζαμε, εσείς χάνατε. Πότε κερδίζατε? Πέρσι. Στεριό, αποσύρεται το Ρέθυμνο. Με μια σφαγουάρα που έφαγα Ρέθυμνο πρόπερση, με τον Τζαϊρέλ, το θυμάσαι. Ναι, όλο σφαγές. Και εσείς πια οι Αριανοί στο μπάσκετ. Όλο σφαγές πια. Ο Βασιλακόπουλος και όλο. Σε κάθε αγώνα που χάνει ο Άρης. Σε κάθε αγώνα που χάνει ο Άρης. Σφαγή. Θα πάρει καμιά σύνταξη. Σε διαπλανητικό επίπεδο. Σε κάθε αγώνα που χάνει ο Άρης τον μπάσκετ. Έχω μια πορεία. Πιο πολύ από το ποδόσφαιρο. Να ρωτήσω κάτι. Σε διαπλανητικό επίπεδο, Κώστα, δεν αφήνει τον Άρη να μεγαλουργήσει. Ο Βασιλακόπουλος. Ο Βασιλακόπουλος που τους έδωσε ένα κύπελο και τέτοια. Τους πήγε στο Καζά να παίξουν και τα πλήρωνε και τέτοια. Τότε ήταν καλός. Ο Βασιλακόπουλος. Άλλαξε την έδρα ευρωπαϊκού τελικού, φίλε. Ευρωπαϊκού τελικού. Άλλαξε την έδρα. Δεν ξέρω ποτέ, δεν είχε οριστεί. Ο Βασιλακόπουλος, Κώστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι έμισθος στην ΕΟΚ? Όχι φυσικά, τρελός. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Παίρνει σύνταξη από το ελληνικό κράτος? Όχι φυσικά. Είναι επιχειρηματίας, έχει δουλειές. 80 χρονών είναι και δεν παίρνει σύνταξη. Έχει εργοστάσιο ο Βασιλακόπουλος. Ακόμα. Φυσικά. Είναι εργοστασιάρχης. Τι εμπορεύεται? Έχει, ναι, πλαστικά, κάτι, έχει σωλήνες, κάτι τέτοιο. Στην ΕΟΚ τα πλαστικά. Στην Χαλκίδα, στην Εύβοια. Α, εκεί ναι. Που πήγε ο κόρυβος. Ποιο κόρυβο, ρε και εσύ τώρα, άντε. πάμε παρακάτω. Χαλκίδα, κόρυβο, δεν πήγε. Α, το Βασιλακόπουλο, άσε. Όχι, γιατί να τον αφήσω. Αυτό να αφήσει τον μπάσκετ. Πάντε γράψτε κάτω συνθήματα τώρα στο Γουλιέλμο στο σπίτι. Σωστό. Για τι μετοχέ. Σωστό. Και το Βασιλακόπουλο. Μπράβο, τώρα. Μπράβο. Ο Βασιλακόπουλο αυτό. Δεν το είπαμε αυτό. Μπράβο τώρα, στα παιδιά. Που προσελκύεται όλα τα ταλέντα. Ναι.
τη ζωή, τέλος πάντων, στο σύλλογο. Και αντί να προβληματιστείτε γιατί συμβαίνει αυτό, φταίει ο Βασιλακόπουλος. Μετά όμως, όταν γίνεται το θέμα, τηλέφωνο. Πρόεδρε, ξέρεις ότι εμείς πάντα μια παραδοσιακή δύναμη του μπάσκετ, στηρίζουμε τους θεσμούς κτλ. Πες μας πότε ψηφίσατε κατά του Βασιλακόπουλου, πάντα, ποτέ. Πάντα. Άσε μόνο μαζί. Κατά του Βασιλακόπουλου ψηφίζουμε. Ναι. Μόνο Γουλιέλμος. Γι' αυτό σας σώζει τώρα πάλι μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ενώ έπρεπε να πέσετε κι εσείς. Κώστα, πρώτον δεν μας σώζει ο Βασιλακόπουλος. Δεύτερον, ο Βασιλακόπουλος φίλε έδειξε τον δρόμο και είπε στη συνέντευξη θα μείνουν 16 ομάδες και δεν πρέπει να πέσει κανείς. Κατά τη γνώμη μου. Και κατά τύχη μετά έγινε. Λαϊκίζεις με εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Γεγονότα. Αλλά έπεσε σε παγίδα. Πες μου μία φορά που ψηφίσατε κατά του Βασιλακόπουλου. Την τελευταία φορά. Και μας λέγανε ότι ψηφίσαμε ότι ήθελε ο Ολυμπιακός. Ποια τελευταία. Που ψήφισαν οι ομάδες με Γουλιέλμο. Πότε ρε. Ο Άρης, ο Προμηθέας και ο Ολυμπιακός ναι. ψηφίσαν κατά του Βασιλακόπουλου. Για ποιο πράγμα. Για αυτό που είχε ψηφιστεί τότε. Είναι το μόνο που θυμάμαι. Για αυτό που είχε ψηφιστεί τότε. Ναι, το τέτοιο. Εκμεταλλεύεσαι ότι ναι. δεν ξέρω τα του μπάσκετ καλά. Τότε το εκμεταλλεύεσαι και λες μπουρδες. Όχι, όπως είπες χθες που προχθές μπουρδα για τον Γουλιέλμο και βγήκε ο Γκάτζιο και σε διόρθωσε. Τι, για ποιο πράγμα. Που έλεγε ότι δίνει τις μετοχές και όχι τις πάρτετες και έκανε και σου λέει δεν είναι έτσι. Ο ίδιος το λέει. Το έλεγε ο Γουλιέλμος. Λοιπόν, χαιρετίζουμε. Έχουμε μέχρι στιγμής. Και θα βγάλω Γουλιέλμο τώρα. Έχουμε μέχρι στιγμής τρεις κυρίες να έχουν στείλει μήνυμα για γυαλιά. Μπράβο. Την Δέσποινα, την Ευγενία Μπράβο. Και τη Μαρία. Μπράβο. Αυτό το λέω και για τις εταιρείες μετρήσεων. Έτσι. Μας ακούνε γυναίκες. Μόνο γυναίκες. Φυσικά. Και αν σας καλέσουν και εσάς τις γυναίκες να πείτε ότι ακούτε Λίμπερο, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Αν σας πάρουν από την εταιρεία μετρήσεων, να το πείτε. Ακούω Λίμπερο! Και άμα βάλω μια φωτογραφία μου με το Στέργιο ακόμη όπως θες στο Facebook, ναι. θα μας ακούνε ακόμη περισσότερες. Στέργιο. Γυναίκες. Ναι, φυσικά. Κυρίες. Να σας ακούνε σίγουρα, να σας βλέπουν δεν θα θέλουν. Μια χαρά. Κάτσε τώρα θα βάλω. Τώρα θα βάλω. Περίμενε. Λοιπόν, ο φίλος. Και πάμε στο break. Ο φίλος. Ο 2-14 ναι. ενδιάμεσο ναι, ναι, το 2-14 ναι. λέει ναι. ας ρωτήσουν τον Παναθηναϊκό ναι. που παλεύει ο Αλαφούζος να πληρώσει το Φεβρουάριο, ας τους ρωτήσουν μια που είναι και σε συνεννόηση εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί οι παίκτες του Παναθηναϊκού αυτά λένε. Αλλά μόνο για τον Άρη εμείς ξέρουμε. Και μόνο για τον Άρη βγαίνουν για δημοσιεύματα. Κάτι με, για μια δέσμευση των χρημάτων του Αλαφούζου έβλεπα χθες. Στο Δέσμευση Sky. Των λογαριασμών. Στο Sky. Και με έλεγε, τον εισαγγελέα που είναι δίπλα του και βλέπουν τα μάτια. Για τον Αθανασίου. Αυτά όμως δεν είναι θέματα. Το διέψευσε. Το διέψευσε. Τι? Το διέψευσε για να κόψει ο Αλαφούζος. Τι διέψευσε. Το είδα σε δήλωση ότι στο Sky. Ότι τα δέσμευσε, λέει. Ότι ποτέ δεν είδα μάτς με τον κύριο αυτόν του Παναθηναϊκού. Και οι φωτογραφίες είναι με άλλον. Εντάξει, πολύ παλιά. Α, παλιά ήταν οι φωτογραφίες. Εντάξει, άμα είναι παλιά οι φωτογραφίες. Πολύ παλιά. Στέργιο. Μόνο το Στέργιο βγάζει. Στέργιο φάει λίγο ρε, δεν φαίνεσαι καθόλου. Λοιπόν πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα. Πριν το βάλω το βάλω. Τι διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Ναι. Αποστολή στο 54-222, πάνω από το παλιότερο μεταξύ πολλές φορές. 222 για γυαλάκι ηλίου από Opticon Express. Break και επιστρέφουμε. Εγώ στα έλεγα. Μείναμε με το χέρι. Εγώ στα έλεγα. Τι μου έλεγες. Super League 2 και αν. Μια χαρά είναι Super League 2. Άντε. Πριν μας λέγατε Super League 1. Εντάξει, να κάνουμε. Αφού ο άλλος είναι bling blong. Να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα πάμε να παρακαλάμε κιόλας. Στο φινάλε ο μεγάλος Ηρακλής. Σιγά με παρακαλάμε. Η αμήχανη στιγμή που η ρεπόρτερ είναι πιο ωραία από τη συνεντευξιαζόμενη. Χρήσανθε. Η συνεντευξιαζόμενη είναι η. Ναι, η Εύα. Εντάξει. Γιατί είναι έγκυος. Με το καλό η κοπέλα. Ναι. Όχι, γενικά. Περίμενε μια που είπα έγκυος. Με το καλό η κοπέλα. Να πω στο κουνιάδο μου τον Νίκο του Ρουμελιώτη. Και στην Στέργιο. Γυναίκα του τη Χρυσούλα, τη Χρύσα. Να του ζήσει. Να του ζήσει. Το μπεμπάκι το καινούριο. Το τρίτο του παιδάκι. Μπράβο. Το τρίτο κοριτσάκι. Τρίτο κοριτσάκι σερί, Τρίτο κοριτσάκι σερί. Μπράβο, ωραίο, ευτυχία. Θα πίνει νερό ο Νίκος 100%. Βέβαια. Άσε μας ρε μπαμπά και τέτοια. Άρα από την οικογένεια είμαι ο μοναδικός και έχω και ένα γιο. Ναι. Εκτός από τις κόρες. Πώς το κατάφερες, όντως. Το τρίτο κιόλας, είδες. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να του ζήσει, να είναι όλα καλά. Ευτυχισμένοι. Να πάνε όλα καλά. Και να είναι γερό το μωράκι τους ναι. Που γεννήθηκε χθες στο Παπαγεωργίου που πάρα πολύ καλή ναι. Φροντίδα Μπράβο. Και αντιμετώπιση. Και σε άλλες μανούλες που πήγανε, γιατί είχε 11 γένες χθες, Κώστα. Γεννάει ο κόσμος και παίρνει τα 2.000. Άντε πάλι. Καλά κάνουνε ρε εσύ, γιατροί είναι. Έτσι πρέπει και πρέπει να δώσω, όχι γιατροί Κώστα, ο κόσμος τα παίρνει.
Α, παίρνει το διάρι, ναι. Παίρνει το... Συγγνώμη, όποιο κάνει παιδί τώρα παίρνει 2.000 επίδομα. Χιλιάρικο και άλλη, μετά από 6 μήνες το άλλο χιλιάρικο. 2.000. Μέρκελ, Μέρκελ, έλα λίγο σήμερα. Εφάπαξ διχίλιαρο. Μισό λεπτό, τώρα όμως δεν προλαβαίνουμε. Είναι Μάιος και 9-14. Πάει το 20. Του χρόνου θα το πάρει. Πιάνει και το 21. Σου θυμίζω ότι κάνω εκπομπή αυτή τη στιγμή. Ναι. Θες να μας πεις τίποτα για το επίδομα? Όχι, πες στον αέρα, πες το. Όχι, όχι. Θέλει να του πει κάτι. Εμένα θέλει να πει. Εκεί στο βαθύλα κολλή, έτσι κάνετε πολύ. Ναι, όντως αυτό και θα το έλεγα κι εγώ, αλλά είπα να μην το πω. Ε, καλά λέει. Τρίτο παιδί ο κουνιάδος σου, 4 εσύ. Φίλε. Παιδιά, πάρτε καμιά τηλεόραση. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ζήσουμε με τα επιδόματα του κράτους. Πάρτε καμιά τηλεόραση. Βάλτε Netflix. Βάλτε Netflix, παιδιά. Έχουμε, βάλαμε. Λοιπόν. Μα ίσα. Άμα βλέπεις στο Netflix κάτι σειρές που έχει τέτοιο μετά. Ποιο το Lady Boy, πώς τα λένε αυτά, το Teddy Boy, πώς το λένε. Teddy Boy. Teddy Boy, η μαμά της Λάσκαρης. Fat Boy. Σκομπάρ, Ελτσάκο, Νάρκος. Λοιπόν. Αυτά δεν είναι σεξουέλ. FM κενό. Ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222, γυαλάκι ηλίου ή πρεσβειοποίηση, ό,τι θέλετε εσείς. Ή μοιοπία, ό,τι γουστάρετε, σκελετό θα πάρετε και γυαλάκι. Από τα Opticon Express. Στέλνετε το μηνυματάκι μόλις 62 λεπτά με το ΦΠΑ. Γιάρη, άρχισα να λέω, άρχισε να γελάει ο Στέργιος για την πρόταση του Ματέο Γκαρσία και με διέκοψε. Καψούρα μου μεγάλη. Υπάρχει σε εξέλιξη η συζήτηση και για το Φετφατζίδι. Άντε πάλι. Πρόταση 1,5 εκατομμύριο ευρώ χθες απορρίφθηκε από την Παέρς που δεν έχει να φάει, αλλά απορρίπτει 1,5 εκατομμύριο. Επιβεβαιωμένη και από την ομάδα από το Ντουμπάι. Πήρες τηλέφωνο. Τι? Πήρες τηλέφωνο. Όχι, το μάνατζερ που την έκανε. Έτσι. Μόνο στον ΠΑΟΚ κάνουν προτάσει. Δηλαδή, άραβε. Ναι, ναι. Και... Εσύ παίξει καλύτερο παίχτη από το Φετφατζίδι αυτή τη στιγμή. Από το Φετφα. Δεν νομίζω έχει. Να έχει. Πώς δεν έχει. Δεν νομίζω να έχει καλύτερο παίχτη. Στέλνει ο Φετφατζίδι. Δεν έχω. Τι να πει. Από το Φετφατζίδι δεν έχει καλύτερο παίχτη. Χρήσατε δύο double πήρε. Άσε μα και τώρα. Ο ΠΑΟΚ. Κώστα πρώτον πήρε ένα. Δύο πήρε. Κώστα πήρε ένα. Το ένα το έχασε στα χαρτιά. Βασικά δεν πήρε κανένα. Όντω. Δύο double πήρε και τρία κύπελα. Άσε μα τώρα. 50 μάτσε καλύτερο χρήσατε. Ναι, ναι. Εσύ 50 μάτς δεν έχεις Super League την τελευταία πενταετία. Είχα 82 στο μπάσκετ. Καλά, στο μπάσκετ. Και εγώ είχα 120 στο βόλι. Και έχω 29 συνεχόμενα στην Ευρώπη. Που δεν έχεις το 5. Στην Ευρώπη παίζεις με ευρωπαϊκές ομάδες. Όχι με την Ξάνθη και τον Πανετολικό. Με ευρωπαϊκές. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ, ναι, αυτό πάμε, που είπες. Δεν με αφήνετε, πετάγεστε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για το ρεπορτάζ. 1,5 εκατομμύριο απορρίφθηκε. Θεωρώ ότι αν οποιοδήποτε και θέλει και ο παίχτης, έτσι. Φτάσει το διαράκι, θα τον τυλίξει ο Θόδωρος και θα τον παραχωρήσει τον το Φετφατζίδη που κάποιοι πέρσι τον βρίζανε ότι δεν κάνει ο Φετφατζίδης και τι τον πήρε σε αυτόν κτλ. Ναι. Για Ρόζ και Σάσα δεν έχουμε κάποια πρόταση, κάτι οτιδήποτε. Άρα δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση στο Ματίγια για ανανέωση για κλειστό διαιτές. Ναι. Περιμένουμε. Και θεωρώ ότι λίγο πάνω, λίγο κάτω στο τέλος θα τα βρούνε γιατί οι διαφορές είναι μικρές. Δηλαδή, ο ένας λέει 2,50, ο άλλος λέει 2. Υπάρχει και κάτι μπόνους συμμετοχών. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να τα βρούνε για τον Ματίγια. Υπάρχει ανάλογη πρόθεση για τον Μπρούνο Γκάμα. Και πιθανότατα να αλλάξει η σκέψη που είχε ο Άρης μέχρι πρότινος για τον Λάρσον. Να τον ζητήσει δηλαδή να μείνει στην ομάδα τελικά. Είναι και αυτό σε μια διαδικασία. Με αυτούς έχουμε εξελίξεις. Ναι. Με άλλους παίχτες, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Κουέστα, ναι. Κόρχουτ. Με τους άλλους δεν έχουμε ακόμα εξέλιξη επίσημη. Ό,τι και αν διαβάζετε, ό,τι και αν ακούτε, θυμίζω ότι κατά καιρούς έχετε διαβάσει ότι έκλεισε ο ένας, έκλεισε ο άλλος, μένει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Δεν υπάρχει εξέλιξη για κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Που μιλάμε. Περιμένουμε 15 Ιουνίου να γίνει το μνημόνιο κυβέρνησης FIFA. Πολύ σημαντικό. Μετά και την επιστολή που εστάλει. Και ανάλογα θα πορευτούμε στη συνέχεια. Οι μεταγραφές από ό,τι πληροφορούμε, Στέργιο, για όλους θα είναι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Γιατί η παράταση της αγωνιστικής περίοδου μέχρι τις 20 Ιουλίου θα τραβήξει και ένα δεκαήμερο ακόμα. Θα πάμε μέχρι 1η Αυγούστου. Άρα τότε θα έχουμε μεγάλη. Θα μεταθέσουμε κατά ένα μήνα περίπου όλες οι ομάδες, νομίζω. Την διαδικασία για μεταγραφές και τα λοιπά. Μπορεί να μην είναι όλες οι ομάδες. Να είναι όλες οι ομάδες πλην του Άρη. Κράτα μια πισινή.
Ναι. Μου το έχει de facto. Αυτή τη στιγμή δεν κάνω μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή είναι το ανάποδο από αυτό που λέω. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε το εξής. Αν ο Άρης αυτή τη στιγμή καθίσει λοιπόν και δεν κάνει μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο και γελάτε εσείς και χαίρεστε κτλ. Και δεν κάνει τίποτα. Και φτάσει τον Αύγουστο τότε να ασχοληθεί, θα λέμε όλοι, καλά ρε φίλε, τι έκανες 2 και 3 μήνες. Okay, δεν μπορούσες να κάνεις το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής. Έπρεπε όμως να κάνεις μια προεργασία, έπρεπε να δουλέψεις. Αυτό δεν θα λέμε, Κώστα. Ναι, βέβαια. Τώρα λοιπόν που κάνει την προεργασία. Μα δεν σου είπα ότι κακώς κάνει την προεργασία. Και δουλεύει, λέμε. Κακώς κάνει την προεργασία. Απλώς να έχεις πίσω στο βίντεο στο μυαλό σου ότι μπορεί. Δεν χρειάζεται και να μην φτάνει το ρυθμό. Να το έχει ο Καρυπίδης. Αυτός πρέπει να προβληματιστεί. Αυτός πρέπει να κάνει τις ενέργειες. Αυτός πρέπει να δρομολογήσει ό,τι πρέπει να δρομολογήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, Στέργιο μου, για να κάνει μεταγραφές. Αυτός πρέπει να τα ρυθμίσει τα θέματα. Αυτός είναι παράγοντας. Εμείς μεταφέρουμε την επικαιρότητα. Αν δεν έχει λεφτά να αγοράσει τον Ματέο Γκαρσία, για να το πω και για να το καταλάβετε κιόλας. Και απλά στέλνει ένα φάξ ή ένα mail στον Ερυθρό Αστέρα και λέει: Δίνω 1,2 για τον Γκαρσία. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε το γεγονός. Επίσημα η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε και πρέπει να το καταλάβετε ο κόσμος ότι κάναμε πρόταση κτλ. Αυτό λέει η ΠΑΕ Άρης. Μπορεί να βγει ο Ερυθρός Αστέρας τώρα και να πει: Όχι ρε παιδιά, δεν κάνανε πρόταση. Πόσες φορές το έχεις δει αυτός με τον ΠΑΟΚ. Δεν είπα και εδώ το Μένσα χθες ότι δίνεις 5 εκατομμύρια. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ, λέει: Δεν ισχύει. Δεν έδωσα ποτέ 5 εκατομμύρια. Ή μπορεί να βγει η ομάδα και να πει: Δεν είναι 5, είναι 2. Αυτά υπάρχουν. Από εκεί και έπειτα θα δούμε στην πράξη τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως, συνολικά ο Καρυπίδης όσον αφορά τις μεταγραφές, το value for money κτλ. Έχει κάνει καλύτερες επιλογές. Με βάση τα λεφτά που πληρώνει από ό,τι έχει κάνει ο Γιώργος. Θα μου πεις ο Γιώργος έχει λεφτά και τα πετάει. Οκ. Okay. Δικαίωμά του. Ο άλλος που δεν έχει λεφτά. Είναι μια αυθαίρετη δικιά σου εκτίμηση, Χρυσάδε. Εγώ λέω ότι ο Σάσα με τα 200 χιλιάρικα στον Άρη, με το 1,5 εκατομμύριο του Μαουρίσιο, ένα 300 είναι καλύτερος. Εγώ λέω ότι ο Βέλεφ με 130 χιλιάρικα, με το 1,3 που έδινε στο Χατσερίδη, είναι καλύτερος. Εσύ πες ότι δεν είναι. Εάν ήταν καλύτερος εσύ ο ένας και ο άλλος, Χρυσάδε, δεν θα είχαμε 20 βαθμούς διαφορά, παρότι έχουν αφαιρέσει βαθμούς και τον ΠΑΟΚ. Θα ήσουν πιο κοντά. Όχι. Ο ένας παίρνει 130 χιλιάρικα και ο άλλος παίρνει 1,3. Εγώ σου λέω για μεταγραφές τώρα. Για να έχεις 20 βαθμούς διαφορά είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Έχεις ας πούμε καλύτερη διαιτησία από ό,τι έχω εγώ. Προστατεύεις καλύτερα την ομάδα σου στα θέματα ΕΠΟ, ενώσεων κτλ. Ναι. Είσαι πολύ πιο αποτελεσματικός σε παιχνίδια με κάποιες ομάδες από ό,τι είμαι εγώ. Mm-hmm. Κερδίζεις τον Ολυμπιακό, ας πούμε εσύ. Παλιά δεν τον κέρδιζες, τώρα τον κερδίζεις. Υπάρχουν διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα που καθορίζουν τις διαφορές. Δεν καθορίζει μόνο η αξία των παικτών. Ουλελέ. Κρατάει 7 λεπτά καθυστερήσεων ο Σιδηρόπουλος, παραδείγματος χάρη. Ενώ στο Άρης ΠΑΟΚ θα κρατούσε 3, αν κέρδιζε εσύ 1-2. Λέω εγώ, ένα αυθαίρετο συμπέρασμα βγάζω. Δίνει το πέναλτι στο 97 με τον Παναθηναϊκό για να κάνει το 2-2. Σε μένα δεν το έδωσε ποτέ. 2 πέναλτι με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Δεν σου λέω με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ. Στέριο. Με αποτέλεσμα να μην πάρω βαθμό. Αρχίσαμε πάλι. Και στο ποδόσφαιρο αδικημένοι. Στο ποδόσφαιρο είμαστε η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα μετά τον Ηρακλή. Εδώ έλεγε ο συνάδελφος, ισχυρίζονταν ότι τον παλιό Ηρακλή. Την τελευταία χρονιά ρίξανε τον Άρη. Ποιον από όλους. Τον κανονικό. Ο οποίος Άρης τελευταία χρονιά είχε 3 νίκες σε 36 μάτς. Αλλά τον ρίξανε. Εντάξει. Εγώ μιλάω με στοιχεία πάντα, Στέργιο. Έχει δίκιο. Και μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης. Έχει δίκιο. Λέει τι υποστηρίζει. Έχω άθλημα 36 αγωνιστικών, είχε κάνει 3 νίκες. Αλλά σε ρίξανε. Φυσικά με ρίξαν. Όταν μια επιτροπή που είναι στις κασέτες. Όταν μια επιτροπή που είναι στις κασέτες από τα ξαδέρφια και τους κουμπάρους των προέδρων σου, Στέργιο, και οι κουμπαριές δεν πειράζανε. Οπα. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι κουμπάρος και ο γιος του δουλεύει σε σένα. Εκεί δεν πειράζε. Χρύσανθε. Αγγελικά πλασμένα. Τρεις νίκες είχες σε 36 μάτς. Τρεις νίκες. Ατυχία. Μία, δύο, συμφώνησε τρεις. Για 2 χρόνια με τον Απόλλωνα Λεμεσού την κοινή. Το ξέρουμε αυτό. Από το Γενάρη το λέμε. Κι άλλο βασικό παίκτη που χάνουμε. Στέργιο, κι άλλο βασικό που χάνουμε. Κώστα, θα φέρουμε άλλο. Δεν τον θέλουμε αυτόν. Την κοινή πάει. Βέλεθ πάει. Φετατζίδη πάει. Τι θα γίνει. Στο θα φέρουμε άλλο, θα βάλουμε και ένα αστερίσκο. Γιατί μπορεί να μην μπορεί να φέρει άλλο. Ναι, μπορεί να μην μπορεί. Έχει μπαν. Για το θέμα που έχει πει. Δεν υπάρχει θέμα, είναι παλιά λέει. Έχει μπαν. Μα 12 χρόνια δεν υπήρχε Στέργιο. Ένα πράγμα έχεις πιάσει. Ναι. Ένα πράγμα έχεις πιάσει ένα. Και το λες συνέχεια και σε έχω πιάσει 100. Πες μας για τις δίκες που χάσατε. Σε 100. Δεν μπαίνει στην ουσία του θέματος. Δεν μπήκε στην ουσία του θέματος. Πάρ' την κεφαλιά σε πρώτο βαθμό. Πάρ' την κεφαλιά και σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι δεσμευτική. Δεν εκδικάστηκε. Δεν εκδικάστηκε. Μόνο ο Χρύσανθος λέει ότι δεν είναι δεσμευτική. Και ο Αρκούδης. Μόνο ο Χρύσανθος και ο Αρκούδης λένε ότι δεν είναι δεσμευτική. Μετά είναι δεσμευτική. Που τα παίρνει. Δικαίωση από το εφετείο της Ξάνθης για το -5. Τίτλοι όλοι.
Πάει η Ξάνθη στην ουσία, όταν πάει να δικαστεί κανονικά, μένουν οι μείον 5. Αλλά δυο μήνες προπαγάνδα. Ότι επιστρέφω τη βαθμή το εφετείο. Το διοικητικό εφετείο το είπε. Δικαιώνεται. Προάγγελος δικαίωση και για τον ΠΑΟΚ. Το είπε. Μα βγήκε η απόφαση και δεν είναι δεσμευτική. Τα ίδια πράγματα. Και μετά από ό,τι πάμε στην ουσία του θέματος, κεφαλιές. Αλλά επειδή ακριβώς τώρα τι κεφαλιές εκεί, το πάτε στον Άρη. Ναι, ο Άρης θα σας δίνει πάντα. Επειδή έχει αδυναμίες. Έχει αδυναμίες ο Άρης, έχει προβλήματα, έχει ζητήματα, είναι έκθετο σε πολλά πράγματα. Θα σας δίνει το δικαίωμα να προπαγανδίζετε κατά του Άρη. Απλά στη συνείδηση του κόσμου δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε τίποτα από τις συνεχόμενες λούμπες που κάνει η διοίκησή σας. Και την προπαγάνδα. Και κεφαλιά πίσω και από την προπαγάνδα. Άλλη. Αλλά επειδή έχει 130 μέσα, δεν παρουσιάζεται στην ίδια έκταση όπως με του Άρη. Είναι φυσιολογικό. Η επικοινωνία. Η επικοινωνία. Η επικοινωνία, ρε φίλε. Κάνουμε ένα site επικοινωνία.gr. Νομίζω δεν υπάρχει. Άλλο site θα κάνω. Λοιπόν, έτοιμο είναι, έρχεται. Έξι μήνες το λέει. Έξι μήνες το λέει. Έπεσε σε κορονοϊό, τι να κάνω. Αδικία.gr. Εντάξει. Τουλάχιστον θα το κάνω το site και θα φαίνομαι. Να κάνεις. Δεν θα το κάνω το site και δεν θα φαίνομαι. Και δεν θα γράφω με ψευδόνυμα. Στέργιο. Και για τη διαιτησία και για όλα. Στέργιο. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο φίλος μου ο Στέλιος μου λέει ότι ακουγόμαστε στην Καβάλα στους 92 και 2. Φυσικά γίνεται αναμετάδοση από το Space, φίλε. Φυσικά. Περιμένουμε τον Στέλιο να μας το πει. Παντού ακούγεται. Παντού ακούγεται ο Λίβερο. Κώστα, το έχουμε παντού. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος, πού θα πάμε? Μάτσε έχει, Κώστα. Πάω Ολυμπιακός. Καλά, περάσετε. Λοιπόν, μπάσκετ δεν έχει. Ναι, ούτε θα έχει. Ούτε λοιπόν, θα έχει. Και ακουγόμαστε Στέργιο και Κώστα στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική και ναι. Στην Πιερία. Μπράβο. Στους 107 και 4. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε. Α, ναι, έχουμε δυνατό σήμα. Δεν είμαστε σε κάποιους άλλους. Έχουμε κανονικό νόμιμο σήμα. Παντού. Δεν να χρειάζεται να αλλάξεις. Πας εκεί. Και μας ακούς. Δεν κάνουμε αναμετάδοση μία ώρα το πρόγραμμα. Πληρώνουμε. Χαμός γίνεται. Βέβαια. Άρα στην Πιερία και στη Χαλκιδική μας ακούτε κανονικά στους 107 και 4. Ακριβώς. Και στην Καβάλος 92 και 2. Μέσω Space είναι εκεί. Και σε όλο το. Μέσω και στη Θάσο, Κώστα. Και στη Θάσο και σε όλο τον κόσμο. Φυσικά μας ακούτε από το ίντερνετ, Libero FM και από τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν ραδιόφωνα. Το e-radio, το Greek radio κτλ. Το φίλο του Γιώργου που θέλει λέει, να αρχίσει να χτυπάει το τιμόνι από τα νεύρα του και θέλει να με γνωρίσει. Γιώργο, φαντάζομαι πρέπει λίγο να το δουλέψεις. Δεν γίνεται να παίρνεις τα σοβαρά. Γιώργο, να ξέρεις ότι η εκπομπή είναι αγχολητική. Είναι αγχολητική. Πέρα από αυτό. Για μια ομάδα που τον τελευταίο τίτλο τον πήρε μέσω του Άκη Πετριτζίκη σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Δεν είχε άλλο του Άρης. Αυτός είναι ο μεγάλος σύλλογος. Και κάθε χρόνο τερματίζει, εάν είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν έχει σημασία αυτό. Η εκπομπή είναι αγχολητική. Τερματίζει 20, 30, 40 βαθμούς κάτω. Αλλά γιατί τον σπάζουν, τα τελευταία 3-4 λέει... χρόνια. Γιατί όταν είχε τον Καγκάτση στην ΕΠΟ, με 2 βαθμούς πάνω ήσουν με τους Σιδηρόπουλους, τους Παμπορίδηδες και όλους τους υπόλοιπους. Και σφαγή. Και μάλιστα για κάποιες χρονιές έτρωγες και στο κεφάλι με τις αρδέλες κτλ. Τότε που κανονικά υπήρχαν παγωμένα τα χρέη σου. Πλήρως το πρωτογενές κεφάλαιο. Έπρεπε να έρθει ο Σταυρίδης να σπάσει κανένα πόδι του Καράμπελα. Oh. Ο Σαραϊδάρης να είναι βοηθός που τον έβαλε σε υπάλληλό σου. Ο Τεβεκέλης τη ΚΕΔ και αυτός υπάλληλό σου. Αυτά δεν τα λέτε. Κατατύχει. Κατατύχει. Κατατύχει, ναι, κατατύχει. Στέργιο, ό,τι και να λέτε, όσο και να προσπαθείτε να ειρωνευτείτε. Στέργιο. Για τον Άρη, τίποτα άλλο. Οι αλήθειες φαίνονται. Δεν μπορείς να αναιρέσεις ότι ο βοηθός που δεν είδε. Ένα θα τρακάρει ο άνθρωπος τώρα με αυτά που λες. Εδώ είπαμε, τον είπαμε να ηρεμήσει και εσύ λες. Ο βοηθός που δεν είδε τον Γεωργιάδη ότι είναι υπάλληλός σου. Δεν τον είδε. Ότι ο μπαμπάς. Μετά έγινε υπάλληλος. Ο μπαμπάς ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ και ο γιος είναι ο γενικός δερβέρας στον ΠΑΟΚ. Αυτά δεν. Τι μετά. Καθόλου μετά. Μετά έγινε υπάλληλος ο γιος. Μετά έγινε υπάλληλος ο γιος. Μετά έγινε η κουμπαριά Ζαγοράκη Γκαγκάτσι. Χρήσανθε. Έχουν, και μετά από λίγο του έβαλε στη Super League. Ο Ζαγοράκης είναι εκεί. Έχουν αλλάξει 15 κυβερνήσεις. Έχουν αλλάξει 10 πρόεδροι της ΕΠΟ. Έχουν αλλάξει. Ήταν κάποτε ΠΑΕ, έχει γίνει Super League. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ό,τι και να γίνεται, ο κοινός παρονομαστής είναι ο Βασίλης Γκαγκάτσι. Είναι μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Είτε θα παίζει στη Β' είτε στη Γ'. Θα είναι παρετόπιο 50 χρόνια. Η υπερομάδα και έφαγε 4. 4. Ήρθε η αίτητη υπερομάδα. Και 5 χρυσάνε και το, και 2 στην Τούμπα και πανηγύριζε για την ισοπαλία στα 90. Μου ακύρωσε και ένα γκολ. 5 έφαγε. Μα για το άρε που με κέρδισε, ντροπή σου παίξει του πάγου και γίνει την εμφάνιση. Θα τα ξαναφά αν δεν παίξω με τον Μπακαλιάνη και τον Μπακούτσι. Αλλά και με αυτού θα σε κερδίσω. Όχι, πόλεμο θα γίνει και εσεί με αλώνετε για τον Μπακούτσι. Ποια κύπελα. Τα κύπελα. Ποια κύπελα. Έχω πάρει με goal offside. Με goal offside. Ένα, το ένα. Goal offside. Εντάξει, έτυχε στο ποδόσφαιρο, είναι έτυχε. Εμένα δεν μ' άφησαν να βάλω goal offside. Το ένα είναι. Μου το ακυρώσανε. Το goal offside. Έχει βάλει goal γενικότερα. Γι' αυτό. Επειδή τα goal offside εμένα μου τα ακυρώνουν. Ενώ εσένα τα goal offside τα μετράνε. Σφαγή.
Σφαγή. Και βγαίνει μετά ο βοηθός και λέει: σταματάω. Σταματάω. Όλο τυχαίο. Σταμάτησα. Τέλος πάντων. Δύο κύπελα πήρα στο ΆΚΑ, χρήσανθε. Πόλεμος θα γίνει. Μπράβο, είπα εγώ τίποτα για αυτά τα κύπελα, τα δύο. Είπα εγώ κάτι για αυτά τα κύπελα. Όχι, εντάξει. Μπράβο για αυτά τα κύπελα. Το ένα ήταν με γκολ offside, αλλά τυχαίνει. Το ένα που πήρε στο ΆΚΑ δίκαια με την ΑΕΚ. Το πέναλτι το είδε στο Κρέσπο. Περίμενε λίγο. Πιο πριν. Κανένα πέναλτι. Ήταν. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε Γιώργο, λέω να μην παίρνει σοβαρά το Χρύσανθο. Μπράβο. Όταν ακούς ότι το πέναλτι θα το είχανε ή το πέναλτι δεν το είδε ο Χρύσανθος, δεν μπορεί να το κάνει. Ευτυχώς όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εσάς που ακούνε την αλήθεια έτσι. Με παίρνουν στα σοβαρά. Ναι. Γιατί ακούνε τις αλήθειες. Και να σου πω και κάτι. Άσε να τα λέει και κάποιος. Όλα τα υπόλοιπα λέτε να τα λέει ίδια. Και μια άλλη, να ακούγεται για μια άλλη φωνή. Ναι. Λέτε τα ίδια πράγματα που όλα τέλεια. Όλα τέλεια στην πόλη. Υπάρχει και ένας που λέει κάτι διαφορετικό, ρε φίλε, για λίγο, αλλά το πίπερο. Εντάξει, μην λέτε όλοι. Αλλά το πίπαρο, όπως λένε σήμερα. Αλλά το πίπαρο που λέει. Αλλά το πίπαρο. Και να σου πω και κάτι. Ήταν απόλυτα δίκαιη η νίκη σου επί της ΑΕΚ. Την έκανες γιογιό στο τελικό, στο ΆΚΑ. Αλλά τον Πανιόνιο πριν που πέρασες, τον πέρασες άδικα. Με πέναλτι ανύπαρκτο στο 120. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στεριό. Σου δώσε ανύπαρκτο πέναλτι, ο σκουλάσκου, πώς τον λένε αυτό, να. Στο 120. Εγώ ανύπαρκτο. Δεν το θυμόμουν αυτό, είναι η αλήθεια. Πού να το θυμάσαι. Συγγνώμη, όλη η φασαρία γίνεται για αυτό το φράχτη. Ένα καλώδιο που βάζουν. Κώστα, δεν βάζουν ένα καλώδιο. Επιτέλους υπάρχει μια κυβέρνηση που βάζει ένα φράγκο. Επιτέλους. Λοιπόν, γιατί συνεχίζουμε. Τους έριχνε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε σε break. Εγώ ρεπορτάζ Άρη έδωσα πάντως. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν έχω ακούσει ακόμα. Θα δώσει ο Στέργιος. Θα δώσει ο Στέργιος όλο το ρεπορτάζ, το κανονικό το ρεπορτάζ. Και θα δώσουμε και το εκπληκτικό ρεπορτάζ Ερακλή. Γιατί μόνο για τον Άρη μιλάτε. Το εκπληκτικό ρεπορτάζ Ερακλή, το οποίο τι λέει. Σύντομα ξεκαθαρίζει. Γελάς. Όταν έρθει αυτό να μου ξεχάσει. Όχι, σούτια. Ένταση στην πορεία εργαζομένων. Α, τώρα πάει εργαζόμενο. Στέριο, τι έγινε. Ποιον δέρνουνε, ρε. Τι έγινε. Το σωματείο Πόρτο Καράς των εργαζομένων έβγαλε. Χάλο πάλι και αυτό. Ότι του διώχνει όλου και τέτοια. Αυτά που πρέπει να τα στον διαβάσουμε. Στον επισητισμό δηλαδή. Κάτσε. Insider. Τι κάνουνε, ρε. Πάνε να ρίξουν την πόρτα. Θα μας τα πείτε αυτά. Ή μόνο με, το, με τους λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει μια ανακοίνωση που, για το Πόρτο Καράς, το οποίο Πόρτο Καράς το αγόρασε ο Ιβάν Σαββίδης και δύο χρόνια θα κλείσει. Για να γίνει ανακαίνιση. 12 και 29 το έστειλε ο φίλος του Δημήτρης το μήνυμα. Ποιο? Κώστα. Για το Πόρτο Καράς. Διάβασε το λίγο. Ετοιμάσου, λέει, σε λίγο θα πει για το Πόρτο Καράς. Χρήστα, τι είσαι προβλέψιμος. Περίμενε λίγο. Στο Δημήτρη και σε όλους εσάς. Θα έπρεπε να πει ο Δημήτρης. Κώστα, σταμάτα λίγο. Ναι. Το γιατί δεν τα λέτε εσείς. Οι ίδιοι. Όχι ότι τα λέω εγώ. Οι ίδιοι σας. Γιατί εσείς αυτά για τον Ιβάν δεν τα λέτε. Και τα κρύβετε. Και τα λέω εγώ. Φυσικά και θα πω για το Πόρτο Καράς. Αλλά εσείς γιατί δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. Γιατί αν ήταν του Μαρινάκη, του Καρυπίδη ή οποιοδήποτε άλλο η επιχείρηση, θα ήταν πρώτο θέμα και από τις 12 και 29. Καταρχήν. Από τις 8 το πρωί. Εντάξει, εμείς που δεν ξέρουμε και ανοίξαμε τώα το Λίμπερο. Θα διαβάσει την ανακοίνωση. Τι είναι, ποια είναι η είδηση, πες μας το θέμα. Ποιο είναι. Διαβάσει εσύ, δεν έχω πει. Δεν τα λέω. Είμαι με τον Ιβάν. Τι Πόρτο Καράς. Ακούσαμε κάτι το Πόρτο Καράς και. Είμαι με Ιβάν. 110% δικαίωση του φίλου του Δημήτρη που το μήνυμά του το ακριβές είναι. Ναι. Ετοιμάσου σε λίγο, θα μας πει για το Πόρτο Καράς χωρίς να διαβάσει κάτι την αναφορά. Γι' αυτό δεν ξέρει την είδηση. Διάβασα. Υπάρχει ανακοίνωση των εργαζομένων. Ότι κλείνει για δύο χρόνια. Θα τη διαβάσω τώρα. Θε να πω μετά στο διάλειμμα ή τώρα στη διάβαση. Τώρα. Δεν είναι μεγάλη. Τώρα. Ωραία. Κρακ. Μπροστά μου το έχω. Τσακ. Ναι, τσακ. Λοιπόν. Διαβάζω insider.gr. Πόλεμο ανακοινώσει λέει. Εγώ διαβάζω. Μαχαίρια βγήκαν. Άστα μακριά, την ανακοίνωση διάβασα. Ναι, το ρεπορτάζ διαβάζω. Άσε εντυπώσεις. Ο νέος επενδυτής. Κακό, όχι, από την αρχή να τη διαβάσω για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Λοιπόν. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και στον Τουρισμό έβγαλε ανακοίνωση μιλώντας για πανδημία απολύσεων. Καθώς όπως ανέφεραν σε εισαγωγικά μέσα, ο νέος επενδυτής ανακοίνωσε στους εκπροσώπους των εργαζομένων πως η μονάδα δεν θα λειτουργήσει φέτος, καθώς θα προβεί σε ριζική ανακαίνιση και δεν γνωρίζει αν θα ανοίξει και του χρόνου. Αξιώνει λοιπόν την απόλυση του συνόλου του προσωπικού και μάλιστα με υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου ότι την επιθυμεί κιόλας. Ότι αποχωρώ, οικειοθέλης αποχώρηση. Όπως φαίνεται όμως, λογάρισαν χωρίς τον ξενοδόχο, καθώς το σωματείο των εργαζομένων έβγαλε άμεσα απάντηση και ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία, μη λειτουργώντας για λόγους ανακαίνησης στο συγκρότημα, θα κρατούσε επί δύο ολόκληρα έτη ομοίρους εργαζόμενους, αφού ούτε θα τους απασχολούσε, ούτε θα είχε υποχρέωση να τους καταβάλει το μισθό τους ή να τους απολύσει και να τους χορηγήσει την νόμιμη αποζημίωση. Το καταλάβαμε. Διάβασε τώρα την απάντηση του σωματείου.
Το σωματείο μας μέσα από δύσκολες διαπραγματεύσεις κατάφερε να πείσει την εταιρεία να κατα... Ναι, όλα θα διαβάσουμε. Μπράβο, ναι. Πες. Να καταβάλει στους συναδέλφους αποζημιώσεις που σε διαφορετική περίπτωση δεν τις κατέβαλε. Να πείσει. Δεν τις κατέβαλε. Έχει διαφορά. Δηλαδή θα πάρουν αποζημίωση και. Κυρίως όμως το σωματείο μας κατάφερε να υποχρεώσει την εταιρεία παρά το γεγονός ότι θα λυθούν οι συμβάσεις και θα καταβάλει αποζημιώσεις να επαναπροσλάβει το σύνολο σχεδόν. Σχεδόν. Θα τους ξαναπάρει όταν γίνει έτοιμο το ξενοδοχείο. Από το πρώτο κιόλας έτος επανειδητικής πρόβλημάτος. Άρα χρήσατε πού το μεμπτό. Άρα. Όχι, δεν θα τους απολύσει. Εκεί είναι το μεμπτό. Αυτό είναι λόγια. Θα τους απολύσει. Αυτό είναι λόγια. Τους απέλησε. Όταν τους προσλάβει, τους πληρώσει και μετά από δύο χρόνια τους προσλάβει να πεις το έκανε. Αυτό είναι λόγια, Στέριο. Είναι συμφωνία. Για ποιο λόγο να φύγουν, όχι, να δουλέψουν. Φέτος. Αφού κλείνει το ξενοδοχείο, ρε φίλε. Να μην κλείσει. Να μην κλείσει. Πώς να μην κλείσει, στο Πόρτο Καράς. Τι λες τώρα. Το παίρνει να το κλείσει. Μιλάς για θέματα εργατικά, άσε με τώρα. Το αγόρασε. Διάβασα ανακοίνωση. Το αγόρασε και το κάνει ανακαίνιση. Δεν είσαι με αυτούς τους εργαζόμενους. Το κάνει ανακοίνωση. Ανακοίνωση στο ξενοδοχείο. Τι να το κάνω εγώ τον Έλληνα. Και το Μακεδονία. Να τρώνει πλάκα. Αλλά ο Καρυπίδης θα πληρώσει τα χρέη του προηγούμενου. Αλλά ο Καρυπίδης θα πληρώσει τα χρέη του προηγούμενου. Πώς την κοιτάει. Στο Μαρινόπουλο. Πάμε σε διάλειμμα. Ε? Πάμε σε διάλειμμα. Όχι. Τα χρέη ο Καρυπίδης του προηγούμενου να τα θα πληρώσει. Θα δώσει αποζημιώσεις. Όταν τις δώσει να του πούμε μπράβο. Όταν τις δώσει. Άμα σε ακούει κάποιο συνεργάτη του Ιβάν Σαββίδη, ναι. Όταν θα δώσει αποζημιώσεις να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Χρύσανθο. Όχι, το ξέρω, θέλω να πάρει. Όχι, το Χρύσανθο να πάρει. Εμένα δεν το έχει το τηλέφωνο. Για να μην αγχώνεται και να μην. Τι να χώνομαι, για του εργαζόμενου εγώ θέλω. Να πληρωθούν τα παιδιά όλα τα δεδουλευμένα. Θα πληρωθούν, θα πάρουν τα δεδουλευμένα και αποζημίωση. Τα πληρώνει. Ωραία. Να το πούμε μπράβο να το κάνει. Δεν λοιπόν, να το πούμε, να το πούμε. Φυσικά. Ωραία. Γιατί και το γράφουν. Χρήσατε και στο Μακεδονία Παλάς έτσι έγινε. Γιατί δεν το γράφουν όμως. Τους διώξανε και τους περισσότερους τους πήρανε. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά είδηση ρε φίλε στα μέσα του. Στα μέσα του. Εγώ το διάβασα στο Φως πάντως η αλήθεια είναι. Στα μέσα του γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Χωρίς όρο τον... Λοιπόν. Πάμε όχι, να ακούσουμε. Άκουλιο. Καλά κάνει. Έτσι κάνουν όλοι. Και ο Μαρινάκης τέτοια κάνει, ρε. Όχι. Αλλά μην μας πουνάνε όλο το δάκτυλο για τη δημοσιογραφία. Για τη δημοσιογραφία, ναι, εντάξει. Εντάξει, καλά κάνει. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Όχι, πρέπει να τα. Όχι, πρέπει. Συγγνώμη, και στο δικό του μέσο μπορείς να το βάλεις με τρόπο έτσι ώστε να μην θίγει το συμφέρον σου. Όχι, πρέπει. Μόνο για τον Άρη κουνάμε το δάχτυλο και τους εργαζόμενους. Μόνο για τον Άρη μοιαζόμαστε. Τέλος πρώτης ώρας, μαζί μας η Ότο Καλογεράς. Πολύ καλή Αναστασία. Και ο Νίκος Ξανθόπουλος. Μαζί μας η Ότο Καλογεράς. Μόνο με τον Άρη. Ότοκαλογεράς.gr. Ποιος Ξανθόπουλος. Σέρβις, ανοποιείο, ανταλλακτικά βαφείο. Γρηγορούλα Μπράκη 27 στροφή 33 σε περίοδο 19 παλαιά συμμαχική ωραίο κάστρο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μετανιών στη Θέρμη. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Otokalogeras.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο με ρεπορτάζ. Αρχίζει. Να διαβάσω λίγο και το μήνυμα ναι. Του φίλου. Παρακαλώ, έχουμε εκκρεμότητε. Εναντίον μα. 5 λεπτά, 6-9-48. Πρώτη εδώ, ο Άρης έχει καλύτερο ρόστερ από τον ΠΑΟ και είναι 30 βαθμού πίσω για ένα πέναλτι και 2 λεπτά καθυστερήσει. Διαδώστε. Έτσι δεν είπε αυτό. Δεν είπε ότι είναι καλύτερο. Αλλά ως συνήθως προπαγανδίζετε ναι, και έχετε ναι. Μια δική. Πώς δεν μπαίνει στην ουσία, δηλαδή μόνο εσείς το λέτε. Κανένας άλλος. Έχετε καταδικαστεί. Έτσι ακούστηκε όμως, ναι. Χρύσανθε. Όχι, είπα στο value for money ο 130 χιλιάρικα. Εμείς δεν είχαμε διαιτητές, εμείς δεν είχαμε αυτό την ΕΠΟ. Αυτό... Και την Ξάνθη δεν είχαμε, να ξέρεις. Χρύσανθε. Που σύμφωνα με τις αποφάσεις ναι. Είναι η δική σας ομάδα. Δεν είναι διαφορά όμως 7 βαθμών των δύο ομάδων, να πεις Ξάνθη 6 βαθμούς. Παρετώντας φέτος, εμείς την Ξάνθη την κερδίσαμε 4 φορές. 4 ώρες. 30 βαθμούς διαφορά έχουμε, Χρύσανθε. Πόσο? 30 βαθμούς. Έχουμε αδυναμίες εμείς ως ομάδα. Τι να κάνουμε, ναι. Πήγαμε, χάσαμε τον Βόλο. Ναι. Δεν έκανε πέναλτι ο δανεικός μας παίκτης. Δεν παίξε καλά οι παίκτες. Δεν έκανε πέναλτι ο δανεικός μας παίκτης στο Βόλο. Είναι ντροπή σου να αφήνεις με μουβί του ποδοσφαιριστή. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Χρήσανθε. Είναι ντροπή σου. Χρήσανθε. Περίμενε. Χρήσανθε. Είπα την αλήθεια. Χρήσανθε. Ο τρόπος που το λες, Χρήσανθε. Ποιος είναι. Όλοι. Δεν έκανε πέναλτι. Έκανε πέναλτι ρε Στέργιο και τώρα τι να κάνουμε. Έκανε πέναλτι ο δανεικός. Εγώ ντροπή του ρε φίλε. Ο δανεικός να πει. Χρήσατε, περίμενε, εσύ δεν είσαι Άρης, ο δανεικός παίκτης από τον ΠΑΟΚ στο Βόλο έκανε το πέναλτι. Πες μου γιατί είναι ντροπή μου. Έτυχε. Πες μου γιατί είναι ντροπή μου. Ήταν μια κακιά στιγμή, γιατί έτσι όπως το θέτεις. Γιατί αφήνεις, 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 έλα ρε Χρήσατε, μια δεν ζωή. Δεν αφήνω τίποτα. Είναι πετακάδο να πεις. Είναι πεκτάρο, παιδιά. Όχι να το πεις εσύ. Μια ζωή αυτό κάνεις. Να το πεις εσύ. Δεν βγάζω ούτε ένα θέμα. Λες ότι να πεις και μετά σαν την κότα. Δεν είπα εγώ αυτό. Ποια κότα. Τα ελληνικά μου είναι τέλεια. Τα λέει, τα λέει, τα λέει, τα λέει. Δεν ξέρεις ελληνικά. Ποιος εγώ. Αυτό που κάνανε. Εσύ πρέπει να ντρέπεσαι που έχεις την Ξάνθη και πήγαινες και λες ότι παίρνεις αυτά που κάνανε. Αυτό που κάνανε οι Ολυμπιακοί για το Βελίδι. Δεν είπα που τίποτα. Μουφές, δεν εντάξει, είπα τίποτα. Αυτό κάνεις και εσύ για τον νεαρό του ΠΑΟΚ, τον παίκτη. Δεν έκανε πέναλτι. Εγώ λέω ότι ο δανεικός που στον πρώτο αγώνα δεν έπαιξε, στο δεύτερο έπαιξε και έκανε πέναλτι. Αυτό λέω.
Τίποτα άλλο. Άρα τι. Τίποτα. Ολοκλήρωση τη σκέψη σου. Όχι, αυτό είναι. Γεγονός. Γιατί πρέπει να έχει από πίσω ουρά. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Πρέπει να έχει ουρά. Γιατί πρέπει να έχει ουρά. Τέλος πρώτης ώρας. Τέλος πρώτης ώρας. Δεν κατάλαβα. Σας ενοχλεί αλήθεια. Δεν έκανε πέναλτι ο Δανικός. Και πες ότι το πέναλτι. Είναι γεγονός. Και πες ότι το πέναλτι το έκανε ο Ντουρμισάη. Το κάνω το μισάιμ στο Αλέωνες Ολυμπιακός. Άμα το πασπαλίζεις, το πασπαλίζεις λίγο φαίνεται κάπως. Τι εντάξει. Θα λέγανε. Λοιπόν. Τι θα λέγανε άμα το κάνω. Θα λέγανε. Εδώ τα λέτε χωρίς να είναι δανεικοί. Όλοι λέμε για όλους, Χρύσανθε. Ξεκόλα. Αυτοί γιατί εκνευρίζονται τότε. Εντάξει, εκνευρίζονται γιατί δεν θέλουν να λένε, να λέμε για αυτούς. Δεν θέλουν να λένε για αυτούς, αλλά και τους άλλους λένε. Εντάξει. Break. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε σε λίγο. Έρε και να γίνει καμιά κέντα. Και να βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Μαζί μας... Φτάσαμε στην τρίτη σε λίγο. Ναι, όντως. Μαζί μας ο Mr. Gold. Ναι. Πίτσες, πενερλί, καλτσόνε, όλα τα μαγειρευτά. Με πιάτο ημέρας, ολόφρεσκα όλα, αυτό είναι το σημαντικό. Και βεβαίως με delivery που ξεκίνησε ήδη εδώ και 20 λεπτά. Μέχρι και τη μία το βράδυ, η καλύτερη επιλογή, Mr. Gold. Λοιπόν, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα μας πει ο Στέργιος τώρα τις εξελίξεις. Καθώς η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία Στέργιο για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά στο ΠΑΟΚ 24. Βέβαια, 10 χρόνια. Μισό. Πνίγησε. Πω. Τον καημένο. Μόλις είπε χρόνια πολλά στο ΠΑΟΚ 24, πνίγει ο καημένος. Μια καλή κουβέντα πήγε να πει. Ναι, όντως. Το φάγατε το παιδί. Λοιπόν, να πούμε εμείς τις ευχές μας. 10 χρόνια. Για το ΠΑΟΚ 24. Κάθε μέσο το οποίο μακροημερεύει είναι θετικό. Έτσι. Και χωρίς να χρωστάει κιόλας. Και καλή δύναμη στα παιδιά. Βασικό είναι και αυτό, Κώστα. Τώρα να μην χρωστάει σε εργαζόμενους και τα λοιπά. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, ο καθένας κρίνεται με τη δουλειά του, με τη διάρκεια του, με την αντοχή του, με τη σταθερότητά του. Έτσι. Έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τα παιδιά στο site. Εντάξει, πάω και είναι. Και νομίζω, ναι, και νομίζω εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχει την αποδοχή όλου του φιλάθλου κοινού του ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα. 10 χρόνια λοιπόν. 10 χρόνια. Εγώ έχω την χαρά να είμαι στα 8 από τα 10. Από το καλοκαίρι του 12 και μετά εντάχθηκα στο team. Το 10 ξεκίνησε. Το 10, ναι. Να είμαστε γεροί όλοι. Και εμείς και οι αναγνώσεις του ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος που ανήκω σε ένα team που δεν θα διαβάσει κείμενο. Μπορεί να πάρει αμυντικό, μπορεί και μέσο και ίσως πάρει και επιθετικό και τερματοφύλακα. Και αύριο ξεκαθαρίζει. Δεν θα διαβάσει τη διακείμενο ΠΑΟΚ 24. Είμαστε της φιλοσοφίας ότι αν δεν υπάρχει κάτι να γράψουμε, δεν θα το γράψουμε. Εντάξει. Και αυτό εμένα με καλύπτει πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια αποφεύγω τα site που πλέον δεν γράφουν τίποτα. Εντάξει, δηλαδή του στείλω ότι θα πάρω από τερματοφύλακα αν Πολυδίου, ο Πασχαλάκης ή ο Ζήφκοβιτς, διαβάστε εδώ λεπτομέρειες. Δεν μου αρέσουν τα κείμενα αυτά, δεν τα προτιμούμε στο ΠΑΟΚ 24, δεν τα έχουμε καθόλου. Εντάξει. Ευχαριστούμε όλους για την αποδοχή και στο site και στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και θα συνεχίσουμε έτσι ακριβώς γράφοντας την ιστογραφία για όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Η χθεσινή μέρα είχε ένα πολύ άσχημο, μια πολύ άσχημη είδηση στο ό,τι αφορά τον Ντόγκλας Αουγκούστο. Τελικά ήταν. Το φάγαμε το παιδί, αυτό σκεφτόμουν. Πολύ σοβαρό ο τραυματισμός του. Η ρήξη του οπίσθιου χιαστού είναι κάτι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό. Πάρα πολλές περιπτώσεις, Κώστα, και χρειάζεται για εμπρόστιο χιαστό. Βέβαια. Αλλά ο οπίσθιος χιαστός, είναι, ναι. Από ό,τι μίλησα με δύο γιατρούς χθες το απόγευμα και μπήκα λίγο σε ιατρικά site, προκαλείται για να καταλάβετε αν πέσει από μεγάλο ύψος. Και προσγειωθείς στραβά. Ή αν έχεις σπουδαιό αυτοκινητικό ατύχημα. Είναι δηλαδή πολύ σπάνιο είναι, για να γίνει. Πρέπει να δεχτεί πάρα πολύ πίεση στο γόνατο και πάρα πολύ δύναμη. Είναι το κομμάτι που συγκρατεί το γόνατο. Δηλαδή από τη μου λέει και ο Νίκος Μοσκοβίτης έχει ένα φίλο ο οποίος έχει ζημιά στον εμπρόστιο χιαστό, αλλά επειδή είναι καλά ο πίσω δεν έχει θέματα. Εντάξει, δεν είναι αθλητής ο φίλος του Νίκου Μοσκοβίτη. Εννοείται πως χάνει τα play-off, χάνει την προετοιμασία, χάνει τα φιλικά, χάνει το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Το πότε ακριβώς θα επιστρέψει ο Βραζιλιάνος θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες, μιας και ακόμα δεν μπορεί να γίνει διάγνωση. Υπάρχουν και βαθμοί σε αυτόν τον τραυματισμό, κάκος ή α βαθμού, β και γ. Ας ελπίσουμε τα νέα να είναι τα καλύτερα δυνατά μέσα στην ατυχία του Βραζιλιάνου.
Ο Σωτήρης Μίλιος είναι στο ΠΑΟΚ 24. Όχι. Όχι. Είναι μόνο στη Φόρτσα και στο SDNA. Μάλιστα. Ναι. Ένας αρθρογράφος λοιπόν στο SDNA και στη Φόρτσα γράφει σήμερα για το αν ο Άρης μπορεί να δώσει λεφτά για τον Ματέο Γκαρσία ή οτιδήποτε άλλο. Του φαίνεται περίεργο γιατί δείχνει αισιοδοξία. Μας προτρέπει να δώσουμε τα λεφτά στα παλιά χρέη, τους ιστών και τα κλπ. Φυσικά, αφού και εσύ και ο φίλος μου Σωτήρης είστε ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά δεν τον είδα να προτρέπει τον ΠΑΟΚ να πληρώσει τις προσαυξήσεις στα 40 εκατομμύρια κτλ. Μέχρι να έρθει ο Ιβάν να πληρώσει. Ούτε είδα να λέει γιατί είναι αισιόδοξος ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο, πέμπτο βαθμό στις περιπτώσεις που έχει καταδικαστεί. Αλλά για τον Άρη βλέπω ότι υπάρχει αγωνία από ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Αν κάτι δεν είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Τι είναι? Δεν είναι ρεπόρτερ. Γράφει στη Φόρτσα και στο SDNA. Και για διεθνή γράφει και για Super League γράφει. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, Liverpool. Συνεργάστηκα μαζί του. Πάω. Δεν ξέρω, δεν έχω συνεργαστεί μαζί του. Εγώ έχω συνεργαστεί στο SDNA. Πάω και είναι. Ωραία. Και τον ενδιαφέρει και κάνει ένα κείμενο για τον Άρη. Ωραία. Μπορεί, Χρήστανθε, λοιπόν. Okay. Εντάξει, να μην διαβάσει την άποψή του λέει. Όπως βλέπεις και σέβομαι. Όχι, θα διαβάσω. Όχι, και θα σχολιάσω. Γιατί να μην διαβάζω. Σχολιάζω. Επώνυμα. Όχι κοτίσια. Και λέω, πώς γίνεται ένα παιδί το οποίο πάω. Και γράφει στη Φόρτσα και στο SDNA. Γράφει για τον Άρη και προσπαθεί να περάσει μηνύματα διάφορα για τον Άρη. Τόση κάψα πια με τον Άρη. Καλά, δεν τόσο δεν ασχολείστε δεν πια με τον Άρη. Δεν είναι απαγορευτικό να είσαι ΠΑΟΚ και να γράφεις για τον Άρη. Ποιος είπε ότι είναι απαγορευτικό? Ποιος είναι απαγορευτικό? Λες είναι ΠΑΟΚ. Όταν έγινε. Εγώ όμως μιλάω για τον ΠΑΟΚ, τι λένε μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ? Κάποιοι το λένε, εντάξει. Άρα να ασχολούνται όλοι αυτοί με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, αλλά εγώ να μην ασχολούμαι. Όχι, να ασχολείσαι. Να ασχολείσαι, αλλά να ασχολείσαι σωστά. Σωστά ασχολούμαι. Και ο συνάδελφος που λες να ασχολείται και αυτός. Δεν είπα ότι γράφει κάτι. Έγραψε την άποψή του. Γιατί είπα εγώ κάτι αρνητικό? Εγώ λέω πώς γίνεται κάποιος που είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ναι, να ασχολείται με τον Άρη. Κακό είναι, ναι, και ΠΑΟΚ. Να αμφισβητεί το και να λέει να πληρώσουμε το συστόν. Λέει την άποψή του, Χρυσάνθη. Σεβαστή. Σχολιάζει την επικαιρότητα. Είπα εγώ κάτι πάνω βασικά. Στο σεβαστή, λέω ρε. Ωραία, άρα τι λες? Απλά είναι ΠΑΟΚ. Μια απορία. Απορία εκφράζω. Το κάνει. Απορία εκφράζω. Και έχει γράψει και για τον ΠΑΟΚ πράγματα, νομίζω, ναι, συγκεκριμένο που τον έχουν κράξει. Έτσι, Ζενεστέριο. Δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα απασχολεί μόνο για τον Άρη. Τίποτα άλλο δεν με απασχολεί. Είναι ένα θέμα τη επικαιρότητα. Που σχολιάστηκε επικοινωνιακός Χρυσάνθη χθες. Ακόμα ωραία. Και από φίλους του Άρη. Εντάξει. Εντάξει, δεν νομίζω. Και από μένα σχολιάστηκε. Ότι δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που έχεις εκκρεμότητες να λες τα. Τώρα το λες αυτό πριν. Και πέρα, α, μ' άκουγες χθες στην εκπομπή. Δεν τα λέω όποτε θέλετε εσείς. Όποτε θέλω εγώ τα λέω. Και όποτε θέλω εγώ τα γράφω. Μάλιστα. Δεν μου κατευθύνει και πότε θα μιλάω για το ρεπορτάζ μου. Το λέω και τώρα αφορμής δοθήσεις. Ότι και εμένα όταν το άκουσα για την πρόταση πήρα, του είπα καλά. Τελειώστε με τις εκκρεμότητες που έχουμε. Λύστε τον μπαν και μετά πάρτε τον. Και εγώ το ίδιο είπα. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο να προσπαθείς να βάλεις στο μυαλό του Αριανού άλλα ζητήματα και θέματα. Δεν είδα την απόφαση για την μπάρμα να τη σχολιάζει. Ότι υπάρχει αδικία εις βάρος του Άρη να πληρώσει, λέει. Άρα λες υπάρχει δόλος του συναδερφού. Όχι, δόλος δεν υπάρχει. Είναι η απόφαση να βάλει, όχι, είπες να βάζεις πράγματα στο μυαλό του Αριανού. Υπάρχει. Δεν, λέει, είπα, δεν είπα για το συγκεκριμένο. Α, γενικά. Γενικά. Okay, okay. Δεν είπα okay. Για το συγκεκριμένο. Εγώ αναρωτήθηκα πώς γίνεται ένας παοξής να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Γιατί να μην γίνεται? Ο Σωτήρης ποιος είναι αυτός που είχε βάλει στο SDNA την γραμμή του Βέλεθ. Και αναρωτιότανε για τη γραμμή του Βέλεθ. Αυτός είναι. Στέργιο, συνέχισε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται να βγω εγώ μια μέρα και να λέω να γράψω ένα κείμενο για τον ΠΑΟΚ γιατί θέλω το καλό του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Όπως λέει και ο άλλος, είμαι αντιπαοξής. Έτσι όμως τα περνάμε τα μηνύματα. Έχεις γράψει πάμε πολλές φορές στα blog σου για τον ΠΑΟΚ. Τις αλήθειες. Τις αλήθειες. Δεν υπήρξε. Άμα ήταν ψέματα, αν ήταν ψέματα, πρέπει να μου κάνει μήνυση. Δεν μου κάνει ποτέ γιατί ήταν αλήθειες. Και ο συνάδελφος γράφει τις αλήθειες. Είπα εγώ όχι. Και καταθέτει τις απόψεις. Δεν σχολίασαν είναι αλήθεια ή ψέματα. Σου είπα, μου φαίνεται. Πώς γίνεται ένας ΠΑΟΞής να γράφει και τον Άρη? Αυτό που είναι ρεπόρτερ Άρη, τι να κάνουμε δηλαδή. Πρώην. Γίναν Άρης. Καταλάβανε το λάθος τους και γίναν Άρης, φίλε. Αφήσανε το ασπρόμαυρο μουντό και πήγανε στο χρώμα της ζωής. Έγινε, ναι. Τι ναι. Τι ναι. Έγινε, είναι λόγο. Ναι, πρόσεξε όμως. Ο συνάδελφος εδώ δεν είναι ρεπόρτερ. Ο συνάδελφος γράφει 99 κείμενα για τον ΠΑΟΚ και σήμερα με τον Άρη. Αυτό λέω. Όχι, κάνεις λάθος, Χρυσάνθε. Όχι, γράφει για άλλα. Δεν τον διαβάζω. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, γράφει και για τον Άρη. Τα τελευταία να διαβάσω. Πάντως να πω στο Σωτήρη το φίλο για μου Bundesliga, ότι κάτσε, ο Άρης κάτσε, δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει ο Άρης για να πληρώσει η Σωτήρη. Έχει γράψει το τελευταίο του θέμα στο Sport DNA για τον Άρη, αυτό για τον Ματέο Γκαρσία. Το προηγούμενο θέμα είναι για τον κόσμο στην Bundesliga. Το προηγούμενο είναι για τον Παναθηναϊκό και τον Βαγιανίδη. Πάλι Bundesliga. Ένα θέμα για τη Super League γενικό. Ένα θέμα για τους δημοσιογράφους.
ένα θέμα για τους τελικούς σε άδεια γήπεδα, ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ, ένα θέμα για τον κορονοϊό. Γράφει την επικαιρότητα. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Το βάρος συντακτική, Στέριο. Δεν υπάρχει κανένα βάρος συντακτική. Εδώ έτσι διαβάζω. Δεν σχολιάζω αγωνιστικά, ακόμα έχουμε μέρες. Δεν έχω εικόνα. Ούτε κάποιο δείγμα έχουμε. Το ότι μαθαίνουμε όλοι κάποια πράγματα, αν δεν τα έχουμε δει Κώστα με τα μάτια μας. Να πω κάτι. Στην προπόνηση μπορείτε να πηγαίνετε. Όχι. Γιατί? Γιατί είναι απόφαση. Εδώ μπορούμε να πάμε στο γήπεδο. Απόφαση... Χρήσανθε στο Άρη μπορείτε να πηγαίνετε. Στην προπόνηση. Όπως πηγαίναμε παλιά. Οι τελευταίες ανοιχτές προπονήσεις ήταν με επιφερνάντο Σάντος. Από εκεί και πέρα η ΠΑΕ ΠΑΟ κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι εκπρόσωποι του τύπου στις προπονήσεις και το έχουν μεταφέρει στους προπονητές. Δεν είναι απόφαση των προπονητών. Μας έλεγε ο Στέφενς ότι θα μου άρεσε μια φορά τη βδομάδα, δύο, να είναι οι προπονήσεις ανοιχτές, γιατί έτσι κάνουμε στην Bundesliga, έλεγε ο Στέφενς. Η απόφαση του κλαμπ είναι να μην υπάρχουν εκπρόσωποι του τύπου, ούτε καν μία φορά τη βδομάδα. Οκ. Okay. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Εντάξει. Δεν βλέπω τους λόγους. Αυτή είναι η απόφαση του κλαμπ και με αυτή πορευόμαστε. Απ' έξω μπορώ να πάω να κάθομαι. Όχι. Απ' έξω από την πόρτα την 9 μεσημβρία, ναι, αλλά αν πας έξω από την πόρτα, ναι, τα γήπεδα είναι στα 30 χιλιόμετρα. Έχω πάει, ναι. Εντάξει. Δεν έχεις... Απ' έξω, να τους περιμένω στο... Μπορείς, πάνω, ναι, στο δρόμο εκεί. Μπορείς, ναι. Να τους περιμένω στο αμάξι. Μπορείς. Hello, how do you do? Θα κάνεις και λίγο καφενείο με τους φύλακες, να περάσει και η ώρα, τι γίνεται, παιδιά κτλ. Εντάξει. Αυτά είπαμε, αυτά για τον Αγκούστο. Νομίζω ο τραυματισμός του συνιστά πρόβλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ μένει με Μαωρίσιο, Εσίτη και Μίσιτς. Συν τον Ελ Καντουρί που μπορεί να παίξει οχτάρι. Όταν έχεις μία λύση λιγότερη για τα play-off, σε συνεχόμενους αγώνες, θα έχουμε και τρεις αγώνες ανά 7-8 μέρες. Θα υπάρχουν και εμβόλυμες αγωνιστικές. Το να χάνεις ένα ποδοσφαιριστή που σαφώς και είχε περισσότερους πόντους από τον Εσίτη στο μυαλό του Φερέιρα και σε αυτά που είδαμε κιόλας, είναι πλήγμα. Δεν ξέρω αν θα ενεργοποιηθεί κάποιος νεαρός, νομίζω πως όχι στην παρούσα φάση. Υπάρχει στο ρόστερ και ο Τσιγκάρας, αλλά όταν είναι εκτός κάδρου όλη τη χρονιά, δεν νομίζω να είναι τώρα εντός του κάδρου. Βέβαια, αν προκύψει θέμα, μακάρι να μην προκύψει, θα κληθεί να βοηθήσει και ο Τσιγκάρας, ο πιο νεαρός από τους χαφ του ΠΑΟΚ. Άσχημη είδηση, ο Αγκούστο εμφανίζεται αποφασισμένος να το ξεπεράσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει. Αλλά σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο ότι δεν θα δώσει το παρόν στην προετοιμασία που έρχεται, που μάλλον θα γίνει στο Πύλιο. Άμα σου στείλω τώρα τρία κείμενα, θα καταλάβεις. Άντε πάλι. Αλλά τέλος πάντων. Το είπαμε, το εμπεδώσαμε, τελείωσε. Έτσι μάθανα από παιδιά. Το είπαμε, αλλά το εμπεδώσαμε, τελείωσε. Όχι, πρέπει κάποια πράγματα όπως αυτό με την Ξάνθη, φίλε, να τα βάζω δίπλα-δίπλα. Για να καταλαβαίνουμε. Όπως αυτό με την Ξάνθη. Δικαίωση. Παίρνει πίσω τους 5 βαθμούς. Δεν τους πήρε τελικά τους 5 βαθμούς. Εντάξει. Πρέπει να τα βάζω πριν screen για να αντιλαμβανόμαστε. Γιατί ο Στέριος ξέρει ο κόσμος ποιος είναι. Εγώ ξέρει. Ο Κόλκας ξέρει ποιος είναι ο κόσμος. Ναι. Εγώ με άλλα τρελαίνομαι κατά καιρούς. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτό αφορά εμάς, όχι τον κόσμο. Ο κόσμος που ασχολείται, λοιπόν, και που διαβάζει, ξέρει για αρκετούς. Ξέρει, έχουν εικόνα. Εγώ δεν ανέχομαι να πιάνουν στο στόμα του τον Άρη. Αυτό δεν ανέχομαι. Να πιάνουν στο στόμα του τον Άρη. Όπως δεν ανέχεται ο Παοξής, να πιάνω εγώ το στο στόμα μου τον Πάοκ. Το ανέχεται. Το με βρίζουν όμως. Με βρίζουν, αυτό σου λέω. Σου απογορεύει κανένας. Όχι. Ναι. Εσύ μου λες πόσες φορές να μην μιλάω για τον Πάοκ. Δεν μου έχεις πει. Τι λες, Χρυσάνθε. Δεν μου το έχεις πει. Όχι, θα μιλάμε για στο όλα και για ό,τι θέλουμε. Δεν απογορεύει κανείς να μιλάς. Εδώ μου είπες πριν να μην πω το γεγονός. Ποιο γεγονός? Ότι ο δανεικός από τον Πάοκ έκανε πέναλτι. Αυτό. Γεγονός. Τίποτα άλλο. Πάμε στο μπάσκετ. Ποια μορφή άφησα? Είπες, εγώ δεν είχα δανεικό να κάνει πέναλτι. Πού είναι η μορφή? Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Κώστα, ακούς μορφή. Πάμε στο μπάσκετ. Είπα εγώ, ο οποίος έκανε αυτό, Στέριο. Θα βάζετε στο στόμα μου. Πάμε μόνο στο μπάσκετ. Αυτά που λέω. Τίποτα άλλο δεν θα βάζετε στο στόμα. Δεν ξέρω, άμα έχετε συνηθίσει να βάζεις στο στόμα άλλων. Να πάμε στο μπάσκετ. Να αφήνεις μορφές, Χρήσανθε, και μετά τα γυρίζεις. Ποτέ δεν γύρισα τίποτα. Όταν λες, έχασα εγώ από τον Βόλο γιατί δεν είχα δανεικούς να κάνουν πέναλτι. Αφήνεις μορφή για να και έπρεπε να απαντήσεις ότι και σένα υπήρξε παίκτη του Βόλου που έκανε πέναλτι. Αλλά δεν ξαναμιλάς. Γιατί και εμένα μου έκανε πέναλτι παίκτη του Βόλου. Πάμε... Στο 4-0 μου τον έριξε. Πάμε στο διάλειμμα ή πάμε σε ρίξη. Όχι, συνεχίζουμε. Ωραία, πρέπει να βγάλουμε γραμμή. Έχουμε ραντεβού. Ναι. Έχουμε, πάρε τότε. Πώς από εδώ. Ωραία, τότε πάμε στο διάλειμμα για να πάρεις τηλέφωνο να βγάλεις τον ναι, το ραντεβού που έχουμε. Πάμε. Λοιπόν, άμα θέλω, Στέριο, να πω κάτι, το λέω.
Άντε, άμα δεν θέλω, δεν θα το λέω. Πάμε σε διάλειμμα, είπαμε. Όχι, ρε. Πω. Λοιπόν, όπως λοιπόν, Χρήστα, δεν λες αυτά που θέλεις. Παρακαλώ. Εντάξει. Σ' ακούω. Μπορεί ο κάθε συνάδελφος να γράφει αυτά που θέλει. Δεν που είπα. Θέλει. Φυσικά. Φυσικά. Και, να μην σου και όλοι μας, και όλοι μας, και όλοι μας είμαστε στη διάθεση του κόσμου για να κρίνει. Καλός ή κακός. Είμαστε στη διάθεση του κόσμου. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί μας ο Mr. Gold. Και δεν νομίζω να το τελειώσουμε. Και τα γυαλιά ηλίου. Περίμενε, ρε. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι λεπτό. Χρήστα, δεν μην πλατιάζεις, ρε φίλε. Σημειώνω ότι δεν θα πληρώσω το συστόν και όλους αυτούς. Μόνο αν το θέλω θα το κάνω. Ο Χρήστατος που είδε το πέναλτι του Δανικού, τις λιποθυμίες του Δηληζήση με τον Ολυμπιακό, τις πρόσεξε. Αυτό είναι μομφή. Γιατί δεν υπήρξε λιποθυμία. Και τα δύο είναι μομφή. Όχι, του σε εισαγωγικά όχι. Το βάζει. Λιποθυμία δεν υπήρξε. Είναι ψέμα. Και μηνύσιμο. Σε εισαγωγικά το βάζει. Το εισαγωγικά είναι ψέμα και μηνύσιμο. Μεταφορικά όχι. Εγώ είπα ένα πραγματικό γεγονός. Μπορεί να πει για να καταλάβει γιατί δεν ξέρει ελληνικά ο φίλος. Εννοεί μάλλον, ότι έπεσε μπορεί σαν αλυποθύμηση. Μπορεί να πει. Ο Δηληζής έκανε ένα αχρίο τάκλιν. Ήταν τραγικό το τάκλιν το οποίο έκανε. Και όχι μόνο δεν βρήκε την μπάλα, αλλά φάνηκε σαν να την αποφεύγει. Αυτό είναι τα ελληνικά. Για να του μάθω να μιλάει. Όπως είπα εγώ, έκανε ένα πέναλτι ο Δανικός. Δεν είπα τίποτα ψέματα. Η Μελάνια. Εγώ δεν είχα Δανικό να κάνει πέναλτι. Ναι, δεν είχα Δανικό από το. Είναι άλλο το ένα, Χρήστατε, άλλο το άλλο. Πού το βλέπεις τη μομφή. Ένα πραγματικό γεγονός είναι. Πραγματικό γεγονός. Ο Δηληζής του λιποθύμησε, δεν είναι πραγματικό γεγονός. Είναι ψέματα. Μεταφορικά το είπε. Τα μεταφορικά δεν είναι πραγματικό γεγονός. Μεταφορικά το είπε. Το μεταφορικά δεν είναι πραγματικό γεγονός, Κώστα. Το κυριολεκτικά είναι πραγματικό γεγονός. Όταν λες ότι έπεσε σαν να λιποθύμησε. Περιγράφεις με γλαφυρό τρόπο μία πτώση. Δεν είπε σαν αλυποθύμηση. Σαν αλυποθύμηση. Δεν είπε σαν αλυποθύμηση. Ο κύριος είπε οι λιποθυμίες. Εντάξει, το είπε συνοπτικά γιατί γράφει SMS. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε να λίγο. Να πει κυριολεκτικά. Χαμός επενδυτών. Χαμός επενδυτών. Λοιπόν. Σύντομα ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Ηρακλή. Σύντομα ξεκαθαρίζει. Λοιπόν, πάω και δώσαμε ρεπορτάζ. Άρη, δώσαμε ρεπορτάζ. Μαλώσαμε είναι θετικά τα πράγματα. Αυτό τώρα πάω να πω. Για τα ίδια πράγματα που μαλώνουμε. Είναι 30 χρόνια. Ηρακλή θα πει τίποτα. Σου είπα, σύντομα ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Σήμερα τα πράγματα είναι θετικά. Μαθαίνω από μια πηγή για μια προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Για. Για Football League. Ναι. Για Α1 ΕΠΣΜΗ. Για Football League. Εγώ θέλω Super League, αλλά εντάξει. Τι πάω να πει θέλω. Η ουσία είναι η δικαίωση του Ηρακλή που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν μπαίνει στην ουσία. Δεν πρόκειται να γίνει. δεν θα μπει στην ουσία. Και όπως μας ενημέρωσε και ο δήμαρχος δίκην κυβερνητικού εκπροσώπου ή γραφείου τύπου, ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα του Ηρακλή. Τι ενημερώθηκε, κύριε παιδιά. Δώστε μια λύση. Τι ενημερώθηκε ο κύριος Ζέρβας. Λύση, τι είναι λύση να δώσει, ρε Κώστα. Τι εννοεί λύση. Δηλαδή, και ο Άρης λύση... ζητάει κάτι. Ο αυτή ζητάει η λύση. Τι ζητάει ο Ηρακλής. Να ανοίξει ο ερασιτέχνης. Να ανοίξει, πώς να ανοίξει. Ο ερασιτέχνης. Και όπως όλοι οι ερασιτέχνες, ξέρετε. Εννοείς να. Όπως και ο δικός σου που έχει να πρόβλημα. Να χαριστούν τα χρέη και οι προσαυξήσεις. Όπως έγινε με κάποιους άλλους. Προσαυξήσεις. Ναι. Πόσο είναι το αρχικό κεφάλαιο. 500 εκατομμύρια. Το αρχικό κεφάλαιο. 6 νομίζω. 4, κάτι τέτοιο. Όπως τώρα εδώ ο Στέργιος θα έχει δίκιο να σου πει. Δώσε 4 εκατομμύρια να ανοίξει. Δίνω. Τι? Δίνω, ζήσε μου τα άλλα. Πόσα δίνω, πόσα θες. Δίνω, θα βάλω και μια ρύθμιση και θα κάνω. Άνοιξε με όμως να μπορώ να κάνω εμπορική πράξη. Υπάρχει ρύθμιση αυτή που πήγε ο ΠΑΟΚ. Πας δίνεις τα 4 εκατομμύρια και σβήνω. Ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα. Ναι. Και σβήνω τα πρόστιμα. Δεν είναι τόσο απλό. Πώς δεν είναι τόσο, τόσο απλό. Είναι. Δεν είναι τόσο απλό γιατί είναι πολλά πλέον τα. Δεν είναι 10 όπως του ΠΑΟΚ. 40. 50 ήταν του ΠΑΟΚ. Είναι 600. Δεν είναι 600, είναι 352. 600 είναι. Λοιπόν. Η πιο ευνοημένη ομάδα του πλανήτη είναι η Ηρακλής, αν είναι 600. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ να πούμε ότι ξεκίνησε η συνάντηση στον να Εσάκε. Να τα πληρώσουν αυτοί που τα κάνανε, Κώστα. Σωστό, αυτό λέει και ο Ηρακλής. Συμφωνώ. Ξεκίνησε η σύσκεψη για τον μπάσκετ. Ναι. Παρόν ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, στις προηγούμενες σκέψεις δεν ήταν. Τι λες. Τι έγινε, δεν είχε δουλειές, τι. Όχι, πρέπει κάποια στιγμή να πηγαίνουν μήπως οι πρόεδροι. Μήπως επειδή πήγε ο Δουβής και τα έκανε μαντάρα. Εντάξει, πιθανό. Δεν τα λέτε όμως. Πιθανό. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι ο πρόεδρος του Ρεθύμνου ο κύριος Ζομπανάκης, είναι ο πρόεδρος ο κύριος Κεφαλογιάννης και λέμε για το Ρεθύμνο γιατί δημιουργήθηκε σήμερα έτσι ένα θόρυβο σχετικά με αποχώρηση του Ρεθύμνου. Αυτό πιο πολύ όμως από ό,τι αποδεικνύεται είναι μια μεταφορά κάποιων προσωπικών έτσι, θέσεων του κυρίου Ζομπανάκη έναντι της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύμνου και της Κρήτης γενικότερα. Ότι δεν βοηθάτε, δεν αυτό και θα πάρω την ομάδα να φύγω και θα κλείσω, θα την κλείσω κτλ.
Εντάξει, τώρα δεν στοιχειοθετείται αποχώρηση του Ρεθύμνου. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ναι, όσον αφορά στο ρεπορτάζ της σύσκεψης, η οποία ξεκίνησε στη μία και είναι σε εξέλιξη. Και σε αυτή τη σύσκεψη, θεωρητικά, θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα με τα οποία θα πρέπει κάποια ομάδα να τα τηρεί για να μπορέσει να παίξει στο επόμενο πρωτάθλημα, Στέργιο. Όλα καλά. Όλα καλά. Σωθήκαμε και τελειώσαμε. Και βεβαίως πολλές είναι οι απεσιόδοξες προβλέψεις ότι καταρχήν αυτή τη στιγμή έχουμε 16 ομάδες στην Α1. Ότι οι ομάδες θα είναι τελικά 12, 13, 14, 11 λένε κάποιοι. Να δούμε. Να είναι 20 αυτές που πρέπει να είναι. Και ας είναι και 9. Να είναι αυτές που μπορούν να είναι. Και οι οποίες, μπορούν και πρέπει. Και ας, οποίες, ας είναι και 9, δεν πειράζει. Εγώ θα πω κάτι. Οι κανονισμοί και τα μέτρα υπήρχαν, παιδιά, και υπάρχουν. Δεν τηρούνται όπως τα πάντα στην Ελλάδα. Είναι ήδη αυστηρά. Δεν τηρούνται. Πρέπει να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στο μπάσκετ, που στο μπάσκετ είναι η μόνη επιτροπή που ελέγχει, η πλέον αρμόδια, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν και οι ίδιοι οι παράγοντες να κόψουν το δούλεμα κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο όλοι λένε για ισονομία, για να αξιοπιστία, για το ένα, για το άλλο, αλλά στην πορεία ο καθένας κοιτάει το σύνολο της ομάδας του. Άρα, ας αφήσουν τα γλυκά λόγια και ας αρχίσουν τις ψυχρές πράξεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μπει, λέει, στο στοίχημα η Sport Radar. Και επειδή θα μπει η Sport Radar, τι θα γίνει? Όπως δηλαδή. Μπήκε στο ποδόσφαιρο. Ναι, και τι έγινε δηλαδή, ναι. Θα πληρώνουμε τη Sport Radar να στέλνει τα παιχνίδια και να λέμε μετά, τα άστηλε, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Αθώοι όλοι. Ναι, αυτό θα γίνει. Θα λένε ύποπτο το παιχνίδι αυτό. Έκανε φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, πάνω στο κέντρο. Θα γράφουν τα, ναι, μέσα του ενός και, ναι, του άλλου. Ύποπτο, ύποπτο αυτό, υποψία. Και τι το... έγινε? Θα λέμε εμείς εδώ πέρα, ναι, θα αφήνουμε υπονοούμενα που λέει και ο Στέργιος. Και μετά, αθώοι. Όλοι οι φάκελοι έχουν επιστραφεί πίσω ή έχουν κλείσει υποθέσεις. Πόσα παιχνίδια δεν λέγαμε μπήκε στο φάκελο των ύποπτων παιχνιδιών μετά από αξιολόγηση το παιχνίδι τάδε-τάδε 2-3 από 2-0 ας πούμε στο ημίχρονο. Και τι έγινε? Ενώ στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ακόμη και σαν ένδειξη κινδυνεύεις με τιμωρία. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι, για το στοίχημα ναι. Όχι, βρε Κώστα, πώς ναι. Όχι, καλά. Δεν ισχύει. Περίμενε. Και με την ένδειξη. Με την ένδειξη. Άμα είναι, θα στείλουν ενδείξεις. Θα στείλουν ενδείξεις. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Είπαμε ότι όλα είναι θέμα προθέσεων των ίδιων των παραγόντων. Και από εκεί και πέρα, ας αφήσουμε τα ευχολόγια, γιατί πάλι σήμερα θα γίνει σύσκεψη και εν τέλει δεν θα γίνει τίποτα, λέω εγώ. Ναι. Θα πούνε αυστηρά τα μέτρα και ναι, το budget να είναι 800 χιλιάρικα. Για τώρα είναι η σύσκεψη. Για δηλαδή. Τώρα, για τώρα, τώρα. Αφού τώρα το κλείσαμε το μαγαζί. Κάνε μια η Μαρούπα. Με το κινητό. Ας έρθει στο Ιβανόφιο. Η Μαρούπα και οι υπόλοιποι τελειώνουν εντός ολίγου και θα ορίσει ο νέος υφυπουργός αθλητισμού εξ ολοκλήρου την νέα επιτροπή Στέργιο. Ο νέος υφυπουργός αθλητισμού. Αυτός που θα είναι τότε. Τι τότε? Όταν γίνει, όταν λήξει η επιτροπή. Ο νέος που κολλάει. Θα γίνανε σχηματισμός. Όχι. Τότε τι ο νέος. Αυτός που είναι τώρα. Ο κύριος Αβγιανάκης. Μπορεί να είναι και νέος. Δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να είναι και νέος. Να χωρίσει την επιτροπή. Αν έχει κάνει κουμπάρο ακόμα, να τον βολέψει. 7 κουμπάρους θα βάλω. Έτυχε, τώρα. Έτυχε να είναι κουμπάρος, μου είπε. 7! Έτυχε. Όχι, απλά Στεφάνος λέει τον αδερφό μου. Ναι, εντάξει. Τον αδερφό του δηλαδή, ούτε καν δικό του. Πώς δεν είπε ότι. Αβγιανάκαρος. Πώς δεν είπε, δεν τον γνωρίζω. Ναι. Όπως είπε άλλο μέλος. Είναι ειλικρινής. Της Νέας Δημοκρατίας. Στηρίζουμε, στηρίζουμε τους θεσμούς. Απλά είναι κουμπάρος με την αδερφή μου. Στηρίζουμε τους θεσμούς. Λοιπόν, αυτά τα μπασκετικά. Τώρα, ναι, στο θέμα του μπασκετικού Άρη, ναι, είπαμε και στο ξεκίνημα έτσι σε μια. Υπάρχει ανακοίνωση και ιερολογητών κατά σύντομη, σε μια σύντομη ενημέρωση, ναι, υπάρχει ανακοίνωση των ιερολογητών για τον κύριο Γουλιέλμο να δώσει συμμετοχές. Το πρωί σήμερα διαπιστώθηκε στο σπίτι του κυρίου Γουλιέλμου στην Αθήνα ένα σύνθημα στον τοίχο και τα λοιπά, δώσεις μετοχές. Υπάρχει πίεση για το ζήτημα γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι πολύτιμη. Δεν βλέπω, εγώ νομίζω δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Μήπως έχει όντως κάποιον επενδυτή. Μήπως δεν είναι ικανοποιημένος με τις κινήσεις του ερασιτέχνη. Δηλαδή μήπως το κρατάει μανιάτικο επιπροσωπικού. Φυσικά αυτό είναι έγκλημα. Τι εννοείς με τις κινήσεις του ερασιτέχνη που του πήρε και του έσωσε την ομάδα? Που η ομάδα δεν είχε. Αυτό, ναι, δεν είχε, που ήταν παρατημένη στο έλεος του Θεού. Συμφωνώ. Τι εκνευρισμένος. Εγώ συμφωνώ και επαυξάνω. Εγώ μπράβο του, γιατί όταν μπήκε μέσα έβαλε κάποια χρήματα που δεν μας είπε βέβαια από πού προέρχονται ή οτιδήποτε άλλο. Γούστο του και καπέλο του, δεν έχει υποχρέωση να το πει. Ενάμιση. Από τη στιγμή που τα έβαλε. Ενάμιση. Λέει ενάμιση. Κώστα, ναι, δεν υπάρχει ενάμιση. Συμφωνώ κι εγώ. Δεν υπάρχει ενάμιση. Συμφωνώ. Έτσι. Γιατί του ζητήθηκαν τα παραστατικά για να τα τρύψει τη μούρη
όσων το αμφισβητούν ναι. και δεν τα παρουσίασε ποτέ. Ούτε στον ένα τέχνη τα έδωσε. 1,5 δεν υπάρχει. Αλλά έχει... το προσπερνάω αυτό. Οτιδήποτε έχει βάλει κανονικά πρέπει να φαίνεται μπράβο, στο λογιστήριο. Λοιπόν, άρα μπράβο, θα λοιπόν, μπορούν να το βρούνε. Μπράβο λοιπόν για αυτά τα οποία έβαλε ο άνθρωπος και τα λοιπά, αλλά δεν μπορούσε. Ήταν εμφανέστατο. Και η ομάδα ήταν ένα βήμα τη διάλυση. Ήρθαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που γνώριζαν το Αντάρτικο, γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Έβαλαν και άλλα λεφτά, όπως ο φίλος μου ναι. ο Αχιλλέας. Κάλυψαν την εγγυητική, 60 χιλιάρικάρες. Λεφτά. Λεφτά. Ναι, είναι λεφτά. Για τον μπάσκετ είναι λεφτά, 60.000 ευρώ. Κάλυψαν αυτά, κάλυψαν υποχρεώσεις, πλήρωσαν μισθούς, πλήρωσαν εργαζόμενους. Και χωρίς τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι δεσμευμένα για το παλέ. Γιατί ο Άρης ούτε τα τηλεοπτικά παίρνει. Ο ευνοούμενος από τον Αυγενάκη. Το μόνο πήρε ένα χαρτί να παίξει. Ναι. Να πω τώρα κάτι άλλο. Περίμενε πριν πει στο κάτι άλλο. Άλλη και ξαφνικά τώρα εμφανίζεται πάλι και πάλι τις μετοχές. Ωραία, πάρ' την ομάδα εσύ. Πάρ' την. Πάρ' την. Βγες μπροστά εσύ και. Εγώ αν ήμουν Αρβανίτης. Θα είχα φύγει τώρα. Πάρ' την ομάδα και τρέξ' την. Αλλά άμα την πάρει, πάλι θα φτάσουμε τον Οκτώβριο. Που πανηγύριζε μια εβδομάδα πριν τον έλεγχο πρωταθλήματος ότι έλυσε τον μπαν μια εβδομάδα πριν. Και δεν έλυσε κανένα. Μετά ήρθε τα έλυσε για μια εβδομάδα και όλοι λέγαμε θα τα λύσει για μια εβδομάδα και μετά από μια εβδομάδα θα αρχίσουν να ξαναεμφανίζονται τα μπαν. Και όχι μόνο εμφανίζονται τα μπαν, τώρα σου λέει ο Τζέικιν τι λε, δε φίλε. Μα αφού αυτό ήταν η τακτική, μου έδωσε 10 χιλιάρικα και δεν μου ξέρει τίποτα από τότε. Πάρ το πάρει στο κεφάλι του και τα θέλω όλα. Φυσικά τα θέλω όλα. Λοιπόν, άκου, τώρα, δικά, άκου τώρα τι έγινε. Φιληθούμε. Στις 5 χθες έγινε κλήρωση στα γραφεία της Ένωσης Βόλεϊ Πελοποννήσου. Βόλεϊ Πελοποννήσου. Για την κλήρωση του πρωταθλητή. Με κλήρωση, ρε φίλε. Κλήρωση. Τι κλήρωση, δηλαδή. Από τον κορώνα γράμματα. Όποιο ήταν πρώτο το πολύ-πολύ. Πώς πρώτο, μπορεί να έχει ισοβαθμία. Τι να κάνουμε. Μπορεί να έχει ισοβαθμία. Η υπεύθυνη της ΕΣΠΕΠ είναι μια πρωτόγνωρη. Ο Κόρυβος πήρε το νούμερο 1 και ο Άρατος Κιάτου. Άρα ήταν ισοβαθμία. Το νούμερο 2 και το πήρε ο Άρατος Κιάτου. Κώστα. Πρωταθλητή Πελοποννήσου. Ήταν ισόβαθμη, Κώστα, γι' αυτό. Σωστό είναι. Σε κάτι περνάει ο ένα τον άλλο. Δεν γίνεται ισόβαθμη κάπου. Έχει τα σετ, έχει το ένα, έχει το άλλο. Κάτι δεν γίνεται να είναι όλα ίδια. Μπράβο στον Άρατο. Λοιπόν, και έγινε κληρωτίδα. Κλήρωση και στην κληρωτίδα λέει βγήκε ο Άρατος Κιάτου. Και είναι πρωταθλητή Πελοποννήσου με κλήρωση. Αθλητικό, δεν μπορώ να πω. Θα μου πει τώρα με τον κορονοϊό τι ψάχνει, φίλε και εσύ. Ναι. Ωραία. Βάλτε παύλα, Εστέριο. Πρέπει να βάλεις πρωταθλητή τώρα στην Ένωση Βόλεϊ Αεραστεχνικών στην Πελοπόννησο. Παύλα, παιδιά, φέτος. Συγγνώμη. Άνοδο και οι δύο. Άμα είναι θέμα ανόδου, δηλαδή. Δώσε δύο κύπελα, βρε. Ναι, μωρέ. Δώσε δύο και τελειώσαμε. Σιγά τώρα, ο Άρατος και ο Κόρυβος. Εντάξει, να πούμε... για να συμφωνήσουν και αυτοί σημαίνει το θέλαν. Κάτι με άνοδο και τα λοιπά. Να συμπληρώσω σε όσους ζητάνε τις τιμωρίες, την τιμωρία του Άρη και τα λοιπά, τις δηλώσεις του κυρίου Διεθόμεν Διακοφώτη από την Έψιδο Δεκανήσου. Ένας εξαιρετικός κύριος που λογίζει στους ανθρώπους που συμπαθούν τον ΠΑΟΚ και έχει δηλώσει και το συμπαθεί. Ναι. Που μας είπε ότι το χαρτί της FIFA στην ΕΠΟ χάθηκε. Τι χάθηκε. Χάθηκε. Τι χάθηκε. Ότι ο Άρης έστειλε κανονικά το φακελό του, ήταν εντελώς νομότυπος για τον Τουρμισάη. Ναι. Και το χαρτί αυτό της FIFA στην ΕΠΟ που έλεγε μην του βγάζεις δελτία και μην του κάνεις μεταγραφές, χάθηκε. Α. Και δεν δόθηκε ποτέ ούτε στον Άρη φυσικά. Το χάσε η ΕΠΟ το χαρτί. Πω. Και μετά από δύο εβδομάδες διαπίστωσε η ΕΠΟ ότι υπήρχε τιμωρία. Τον Άρη βέβαια δεν τον ενημέρωσε ποτέ ότι είσαι τιμωρημένος, μην κάνεις μεταγραφές. Γιατί ξέρετε. Ότι η FIFA στέλνει στην ΕΠΟ. Ναι, αλλά τιμωρήθηκε και η FIFA και η ΕΠΟ. 500 χιλιαρικά. Και ποιος θα πληρώσει, θα βγάλουν την τσέπη τους, θα τα δώσουνε. Όχι, εντάξει. Ποιος θα πληρώσει. Θα τα βγάλω υπάλληλο. Ο Άρης όμως πώς τιμωρείται. Ο υπάλληλος που έχασε το γιατί χαρτί. Γιατί φτάσαμε να ακούμε ότι τον ευνόησε κιόλας η ΕΠΟ τον Άρη. Χάθηκε το χαρτί. Τι ζούμε. Χάθηκε το χαρτί από την ΕΠΟ και ο παραγουανός τιμώρησε τον Άρη, Στέργιο. Στέργιο. Που δεν πήγε ποτέ το χαρτί από τη FIFA. Στέργιο. Και δεν βλέπετε τίποτα εσείς σε αυτό το κομμάτι να υπάρχει κάτι μεμπτό. Τίποτα. Τιμωρήθηκε όμως λέει και η ΕΠΟ. Και το λένε, λες και θα βγάλει ο γραμμένος, θα πει ωραία, έφαγα 500 χιλιάρικα πρόστιμο. Το πληρώσω εγώ. Αντί για 4,3 από τη FIFA και την UEFA, πάρει 3,8. Και θα πάρει κανονικά το μισθό του. Ευθύνη έχει ο πρόεδρος της ΕΠΟ να πει παρετούμε. Όχι. Τι ευθύνη να έχει, ο υπάλληλος θέλει.
Το ρίξουν τώρα σε έναν υπαλληλάκο εκεί μέσα. Έτσι, τον απολύσουμε και όλος δώσουμε μια αποζημιωσάρα. Μια χαρά. Χάθηκε το χαρτί, φίλε. Και γι' αυτό αλήθεια. Βγάλαμε το δελτίο. Θα βρει ο Άρης το δίκιο του. Θα λάβει αλήθεια. Όσο και να τον στείνουν τον Άρη διάφοροι Στέργιο, ναι, θα λάμψει αλήθεια. Πάντα λάμπει αλήθεια στο τέλος. Και αποκαλύπτονται όργια που έχουν γίνει κατά καιρούς. Όργια. Τέλος πάντων. Θα λάμψει αλήθεια στο ΚΑΣ σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι ρεπορταζιακό. Φουλ επίθεση Γιαννακόπουλου στον Περτομέο. Δεν υπάρχει καλύτερο σενάριο από το να μασγά η μαφιόζη. Ωραία, κοίταξε. Η μαφιόζη. Παίρνει λοιπόν την ομάδα στο BCL. Παίρνει την ομάδα και φεύγει γιατί μας τα έχουν κάνει και λίγο νταούλιο στο Παναθηναϊκό. Όχι δημοψήφισμα, όχι θα φύγουμε, τελικά μένουμε. Πάω alive, πάω dead και τέτοια. Στην κόντρα, όχι τα ξαναβρήκαμε και μπράβο τον Περτομέου. Αλλά μαφιόζει στην Ευρωλίγα και θα φύγουμε. Φύγεται λοιπόν, η Ευρωλίγα θα πορευτεί και χωρίς τον Παναθηναϊκό. Βρήκε τη δικαιολογία λοιπόν για να φύγει ο Γιαννακόπουλος, γιατί εκεί δεν υπάρχει Βασιλακόπουλος. Και να πάει στο ποδόσφαιρο. Πού να φύγει, ρε παιδιά. Από πού να φύγει. Από τον μπάσκετ. Τρελώσε. Θα το αφήσει εκεί. Εδώ κάνει ένα μπάτζετ ένα εκατομμύριο. Με ένα εκατομμύριο στο BSL Κώστα το παίρνει. Το πήρε η ΑΕΚ με 2 εκατομμύρια μπάτζετ και χρωστάει 782 ευρώ στον Τέπιτς. Η ΑΕΚ έκανε ολόκληρο. Στον Τέπιτς. Πώς τον λέγανε εκεί. Η ΑΕΚ έκανε ολόκληρο Final Four, φίλε, και το πλήρωσε όλη αυτή. Ναι, ναι. Όλο αυτή. Ναι, ναι. Και το πήρε. Όλο. Και το πήρε. Αλλά εκεί δεν είπατε ότι άλλαξε. Δεν άλλαξε. Η έδρα. Δεν άλλαξε. Το πρότεινε και τη το έδωσε η FIBA. Γιατί είπε θα τα πληρώσω όλα εγώ. Και πλέον επειδή λέμε για τις οργανώσεις που γίνονται όλα, λέμε στο Ηράκλειο κτλ. Γι' αυτό σας το έχω ξαναπεί, γι' αυτό τα παίρνει το Ηράκλειο όλα. Ναι, τα πληρώνει. Για το Ηράκλειο λέει, εγώ τα πληρώνω όλα. Βέβαια, το Ηράκλειο. Αφού έτσι είναι. Βέβαια, ωραία. Άρα όποιος πληρώνει να παίρνει. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν που η Θεσσαλονίκη απέκτησε μπασκετικό δήμαρχο και ασχολείται με την Ευρωλίγκα. Τώρα λοιπόν, άμα ζητήσει διοργάνωση, θα την πάρει, να ξέρεις. Στο κλειστό της πλοίας. Και την καλύψει. Μαζί είπανε. Κλειστό πλοίας και. Ποιος το είπε. ΠΑΟΚ. Ποιος το είπε. Τι μαζί. ΠΑΟΚ και Αλεξάνδριο. Ναι, τι μαζί. Να το κάνουνε. Συνδιοργάνωση. Φυσικά μαζί θα γινόταν και το Ιβανόφιο προπονητήριο. Στείλαμε και χαρτιά. Στο Ιβανόφιο! Δεν περνάει κανείς. Είμαστε. Λοιπόν, αύριο πάλι θα είμαστε μαζί, λίγο μετά τις 2. Κλήρωση, περίμενε, μην βιάσεις. Κλήρωση τώρα για τα γυαλιά. Δεν βάζω τη Μαρία, να ξέρεις. Έλα ρε. Όχι. Θα τους βάλουμε όλους. Λοιπόν, πείτε ένα νούμερο μέχρι το 9. 4. 4. Ευγενία Βαλκάνη. Γιαννάκη. Στείλε Κώστα. Ενημέρωσε Μαριλίδη. 12 και 27 και 29. Έστειλε το μήνυμα η Ευγενία. Ευγενία. Γεια σου, Ευγενία. Κέρδισε τα γυαλιά. Την καλησπέρα της. Βαλκάνη. Έτσι. Νικήτρια. Ωραία. Λοιπόν, αύριο πάλι εμείς θα πούμε πρώτο Θεός. Με περισσότερο ελπίζουμε ρεπορτάζ και όχι. Γιατί το όλο το ρεπορτάζ εδώ ακούγεται. Ναι, ναι. Μόνο εδώ. Εδώ άλλος διαβάζει, ρε φίλε, το όλο από το πάνω 24 και μας λέει αποκλειστικό. Αύριο, άσε μας τώρα. Αύριο λίγο μετά τις 12 και πάλι θα είμαστε μαζί μας εικόνα, στη δεύτερη ώρα. Η πίτσα Mr. Gold με τα καλύτερα μαγειρευτά και πίτσες πενερλί, καλτσόνε και τα λοιπά. 62-85-86. 62-85-86. Τηλεφωνήστε τώρα γιατί το delivery άρχισε. Άφησε, ήδη. Ελπίζω, μία πίτσα και ένα μπριάμ. Ελπίζω να μας πιάσει η βροχή πάλι, Στέργιο. Ριζότο. Χθες έγινα. Παπί. Μόνο. Άλλο ήθελες να πει, ναι. Τζιγιοσαρμά. 5 γράμματα. Λούτσα. Ευτυχώς δεν το παγώ. Τζιγιοσαρμά. Τα παιδιά. Τζιγιοσαρμά. Πάρε να ρωτήσεις. Μουσακά βλέπω εδώ. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Σουφλέ. Ριζότο. Τζιγιοσαρμά. Πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Από. Απαιτητικό. Δηλαδή. Ρε Στέριο, και εσύ, Τζέιμι Όλιβερ, έγινε. Παίρνει τη σκέπη αυτό το σκεπάκι. Εντάξει, είναι γι' αυτό λέμε ότι είναι ωραίο. Όποιος το κάνει καλά, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε και για συνταγές. Να είστε όλοι καλά. Για στοίχημα αύριο. Τι? Επιστρέφουν μεταξύ άλλων η Πολωνία, η Σερβία, η Δανία. Όχι, θα έχουμε πράγμα. Έχει πρωταθλήματα. Και από τη μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η Πορτογαλία. Και η Ελλάδα. Το Αριανάκι ο Μαργαρίτη Σινά. Να βοηθήσει τον Άρη για το δίκαιο αιτήμα του. Το δρομολογεί ήδη. Στη FIFA, βέβαια. Μα FIFA. Μα FIFA. Παραγωγανός. Μην ανησυχείτε.